Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο Κόντρα 24. Είμαι η Αναστασία Γιάμαλη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 με ένα εκλεκτό πάνελ που θα πιάσουμε και θα ξεκοκαλίσουμε εντός πολλών εισαγωγικών όλη την επικαιρότητα. Περιμένουμε όπως κάθε βράδυ τα τηλεφωνήματά σας, τα μηνύματά σας, τα email σας. Βλέπετε τα στοιχεία μας από κάτω και τα tweet σας. Hashtag Κόντρα 24. Θα τα συζητήσουμε όλα. Έχουμε πει ότι εδώ πρωταγωνιστής είναι η ενημέρωση, ότι εδώ τα λέμε όλα. Πάμε λοιπόν να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας όπως τις επιλέξαμε. Εκεχηρία για 5 ημέρες στη Βόρεια Συρία συμφωνήθηκε μεταξύ Πένς και Ερντογάν. Αναστέλλονται όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ώστε να επιτραπεί η απόσυρση των δυνάμεων της Συροκουρδικής Πολιταφυλακής YPG. Εκατομμύρια ζωές θα σωθούν, είπε ο Τραμπ, ευχαριστώντας τον Τούρκο πρόεδρο. Σε άλλο κλίμα, ο Τσαβούσογλου ανέφερε ότι η Άγκυρα δεν έδωσε καμία εγγύηση στις Ηνωμένες Πολιτείες αναφορικά με την συριακή πόλη Κομπάνη και την Κεχηρία. Στο Brexit τώρα, το Λονδίνο και οι Βρυξέλλες ανακοίνωσαν την Πέμπτη μια συμφωνία για το Brexit λίγο πριν ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Σύνοδος Κορυφής. Όμως η έγκριση της στην Βρετανία μοιάζει θολή μετά την απόρριψή της από την αντιπολίτευση και τους ενωτικούς της Βόρειας Ιρλανδίας. Παραμένουμε στον αστερισμό της Συνόδου Κορυφής και των Βρυξελών. Μήνυμα για το προσφυγικό μεταναστευτικό και την ανάγκη κυρώσεων στην Τουρκία για τις γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΖ έστειλε προσερχόμενος Σύνοδο Κορυφής ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα και η Ευρώπη δεν μπορεί να εκβιάζονται από την Τουρκία σε αυτό το θέμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιδείξει πολύ μεγαλύτερη αλληλεγγύη προς την Ελλάδα στη διαχείριση αυτού του ζητήματος, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να εκπονήσει μια νέα δέσμη μέτρων για τη μετανάστευση, το άσυλο, αλλά και ένα εναλλακτικό σχέδιο ανάγκης, ένα Plan B, σε περίπτωση που η υφιστάμενη κρίση μετατραπεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως είπε, με το βλέμμα προφανώς στραμμένο στην Συρία. Παράλληλα, τάχθηκε υπό προϋποθέσεις υπέρ της έναρξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων με Βόρεια Μακεδονία και Αλβανία, την οποία πάντως είχε μπλοκάρει σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών η Γαλλία. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντέδρασε σε αυτό. Καλωσορίζουμε την οβιδιακή κυβίστηση του κυρίου Μητσοτάκη, που τώρα ζητά την εκκίνηση της ενταξιακής πορείας της Βόρειας Μακεδονίας και την πλήρη τήρηση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Αναφέρει το γραφείο τύπου, τονίζοντας πως αυτό είναι προς το συμφέρον τόσο της Ελλάδας όσο και της Ευρώπης και μακάρι να υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Στις αποφάσεις που θα πάρει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τα Δυτικά Βαλκάνια, για το Συριακό και την Νοτιοανατολική Μεσόγειο, για τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό αλλά και για τα Δυτικά Βαλκάνια, κρίνεται η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστήριξε ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας από τις Βρυξέλλες, όπου συμμετείχε και στην προπαρασκευαστική σύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών με σειρά συναντήσεων και τοποθέτηση. Από τη σύνοδο, την ίδια σύνοδο, η Φόφη Γεννηματά, η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, τόνισε ότι ο Ερντογάν εκβιάζει την Ευρώπη με το προσφυγικό μεταναστευτικό και πως η Ευρώπη πρέπει να αντιδράσει αποτελεσματικά με εμπάργκο όπλων. Στα δικά μας που συνδέονται άρρηκτα με τα παραπάνω τώρα, σε όλους σχεδόν τους δήμους της χώρας θα κατανεμηθούν 20.000 πρόσφυγες και μετανάστες, οι οποίοι θα μεταφερθούν άμεσα από τα νησιά στην ενδοχώρα. Όλα αυτά τα παραπάνω τα είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ενημερώνοντας τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για το νομοσχέδιο το οποίο τροποποιεί και επισπεύδει την διαδικασία παροχής ασύλου και έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις. Τώρα, σήμερα δεν ήταν μια κανονική ημέρα στην Αθήνα και δεν ξέρουμε πόσο έχει επιστρέψει η κανονικότητα. Συλλαλητήριο πραγματοποίησαν το μεσημέρι στο κέντρο κατά της κατάργησης του Πανεπιστημιακού Ασύλου και των Αλλαγών που σχεδιάζει το Υπουργείο Παιδείας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση οι φοιτητικοί σύλλογοι. Η πορεία και συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών είχαν οι εργαζόμενοι στου ΣΟΤΑ. Οι εργαζόμενοι ήδη πραγματοποιούν στάσεις εργασίας. Αποφασίστηκε το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Οκτώβρη αποχή από την εργασία. Πραγματοποίηση πανελλαδικού συλλαλητηρίου και πανελλαδική σύσκεψη των διοικητικών συμβουλίων. Όλα αυτά για το άρθρο 179 του Αναπτυξιακού Πολυνομοσχεδίου, με το οποίο ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για την είσοδο ιδιωτών στους δήμους, αφού δίνει τη δυνατότητα στα δημοτικά συμβούλια να συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις για υπηρεσίες καθαριότητας, πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού. Στα κάγκελα λοιπόν οι δημοτικοί υπάλληλοι. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε την ενδιαφέρουσα σίγουρα κουβέντα μας. Να ξεκινήσω καλησπερίζοντας το αξιόλογο μας απόψινό πάνελ. Πάντα στο πλευρό μου ο Σπύρος Ουρμελίδης, σύμβουλος έκδοσης Κυριακάτικης Κόντρα Νιούς. Καλησπέρα, Σπύρο μου.
ο κύριος Χρήστος Μπουκώρος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Μαγνησίας. Καλησπέρα σας. Κυρία Γιάμαλη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της, κύριε Μπουκώρο. Ο Διονύσης Καλαματιανός, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από την Ηλία. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους τηλεθεατές. Να είστε καλά. Η Ηλία σήμερα έχει την τιμητική της. Έχουμε και άλλον βουλευτή από την Ηλία, από το κίνημα Αλλαγής αυτή τη φορά, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Νομίζω εκπροσωπείτε έντονα απόψε η Ηλία. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε και τον κύριο Κρυθαρίδη, τον εκπρόσωπο τύπου του Μέρα 25. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Λοιπόν, και ο Πάντα εδώ κάθε Πέμπτη, Θανάσης Λουτσογιάννης, αιρετικός.gr, κυριακάτικη Κόντρα News, για τα αιρετικά του σχόλια και τις τοποθετήσεις. Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα, Αναστασία. Ζούμε στην εποχή της κολοτούμπας, από αυτά που είπες προηγουμένως. Α, για τις πρέσπες, λες εσύ. Για τις πρέσπες. Για το μακεδονικό. Έχουμε, δηλαδή, έχουμε, πώς να το πω, πρωθυπουργούς έλουρους. Καλό είναι να είναι ευέλικτοι άνθρωποι. Και θα έλεγα ευτυχώς, δηλαδή, ευτυχώς. Γιατί όταν κάνουν τις κολοτούμπες ανακαλύπτουν την πραγματικότητα. Μάλιστα. Αυτό ήθελα να πω έτσι, γιατί κυριολεκτικά μου κέντρισες έτσι το ενδιαφέρον με την οφειδιακή κυβίστηση. Είναι ενδιαφέρον ως όρος η οφειδιακή κυβίστηση. Λοιπόν, πάμε να πάρω ένα πρώτο σχόλιο για τα της εκεχηρίας. Σπύρο, εσύ που έχεις εικόνα, ώστε να ξεκινήσουμε μετά να κινηθούμε έτσι πιο πολιτικά. Τι γίνεται? Ναι. Έχουμε δύο αποφάσεις που είναι αποφάσεις εν αναμονή. Η μία είναι για τον Brexit και η άλλη είναι για την εκεχηρία. Και οι δύο αφορούν την Ευρώπη και αφορούν και την Ελλάδα. Το πιο εύκολο και φαίνεται το πιο εύκολο είναι το Brexit, με την έννοια ότι υπήρξε μια συμφωνία τελικώς μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κυρίου Τζόνσον, του Πρωθυπουργού, του Βρετανού. Όμως στο Κοινοβούλιο τα κουτιά ακόμα δεν βγαίνουν. Υπάρχουν πάρα πολλές αντιρρήσεις από Ιρλανδούς, από Σκοτσέζους, από εργατικούς, από δημοκράτες, φιλελεύθερους δημοκράτες. Και από το κόμμα. Ναι, από αρκετούς συντηρητικούς επίσης. Επομένως τα κουτιά πάλι δεν βγαίνουν. Άρα πρέπει να περιμένουμε, να δούμε αν βγαίνει ή δεν βγαίνει η εξίσωση. Το δεύτερο, το οποίο είναι κοντινό, είναι άμεσο, είναι οι 120 ώρες εκεχηρίας που αποφασίστηκε τελικώς μετά από πολλές πιέσεις των Ερντογάν. Είναι αλήθεια ότι οι Αμερικανοί, αφού έκαναν ό,τι έκαναν και έκαναν τον πλανήτη ανάστα. Αυτό το χθεσινό, τη χθεσινή επιστολή την είδε στην αστειότητα. Ακριβώς. Και η επιστολή του Τραμπ που του λέει μην είσαι χαζός, μην είσαι ανόητος, μην κάνεις το σκληρό, μην κάνεις το παλικάρι, πρόσεξε, μην σκοτώσεις ανθρώπους κτλ. Την οποία, της 9ης Οκτωβρίου ήταν αυτή η επιστολή βεβαίως. Τώρα έγινε γνωστό όλο αυτό. Και βεβαίως ο Ερντογάν πανηγυρίζοντας φρόντισε να διαρρεύσει στα δικά του. Δεν υπάρχουν κι άλλα βέβαια στην Τουρκία πλέον, μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι την πέταξε το καλάθι των αχρήστων. Εν πάση περιπτώσει όμως. Υπάρχουν άπειρες λεπτομέρειες, να μην κουράσουμε τέτοια ώρα, άπειρες λεπτομέρειες που, που είναι πάρα πολύ σημαντικές για το τι θα γίνει με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πράγματι οι Κούρδοι θα δεχτούν να παραδώσουν οπλισμό και να αποσυρθούν από όλη αυτή τη ζώνη που ζητάει ο Ερντογάν, και μετά ο Ερντογάν θα αποφασίσει να κάνει ό,τι κάνει και να φύγει ή να μείνει σε μια πολύ περιορισμένη περιοχή. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ θολά. Μένει να τα δούμε. Υπάρχει μια καταρχήν συμφωνία όλων των πλευρών, Αμερικανών, έχουν συμφωνήσει οι Τούρκοι Κούρδοι, βεβαίως και ο Άσαντ με τους Ρώσους, ότι θα έχουμε μια εκεχηρία. Μένει να δούμε. Έχουμε ζήσει στη Συρία ειδικά πάρα πολλές εκεχηρίες, οι οποίες δεν κράτησαν ούτε 5 ούτε 10 ώρες. Μας αφορά. Μακάρι. Επιτρέπεις να προσθέσω. Παρακαλώ, παρακαλώ. Τη δήλωση του Άσαντ, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική σε όλο αυτό το παζλ, ότι εάν χρειαστεί θα απαντήσει στους Τούρκους και στρατιωτικά. Ναι, ναι. Είναι μια σημαντική δήλωση, γιατί ο Άσαντ έχει το κομπάνι τώρα. Ναι, ναι. Έχει και τις άλλες, έχει καταλάβει και τις άλλες σημαντικές πόλεις, τις οποίες θα ήθελαν οι Τούρκοι, αλλά τώρα μάλλον δυσκολεύονται και κάνουν δηλώσεις του τύπου, δεν μας πειράζει. Αρκεί οι Κούρδοι να φύγουν, ας την έχει ο Άσαντ το κομπάνι, ναι, κλπ. Μένει λοιπόν να δούμε. Είναι καλό, λέω, για τη χώρα μας και για την Ελλάδα και για την ευρύτερη περιοχή, πράγματι να υπάρξει αυτή η ηρεμία και να δοθεί χρόνος να δούμε αν προκύψει μια συμφωνία. Αλλά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί και κρατάμε μικρό καλάθι γι' αυτό. Τώρα στα δικά μας θα τα πούμε μετά, γιατί και εδώ πέρα θα έχουμε χαρακόμματα.
αν κρίνει κανείς από το αναπτυξιακό νομοσχέδιο, θα ξανά έχουμε στα χαρακόμματα από ό,τι φαίνεται τους καθαριστές, τις καθαρίστριες και τα γνωστά με τα όσα έχουν μπει εκεί πέρα στο είναι αυτό το 179 που έχει φέρει πολύ κόσμο. Από... Όχι, είναι ένα νομοσχέδιο που είχε αρχικώ 88 άρθρα και έγινε 200. Είστε και εισηγητής. Που να δείτε και το 185 που βγάζει μάτι. Θα τα πιάσουμε όλα, κύριε Κατρίνη. Ευχαριστώ που σας έχουμε απόψε. Σας άκουσα το πρωί στην Βουλή, στην σχετική επιτροπή που ήσασταν λαύρος κατά του αναπτυξιακού νομοσχεδίου, αναγνωρίζοντας τα θετικά σημεία πάντα. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε με τον κύριο Μπουκόρο, να ξεκινήσουμε να πιάσουμε όλα αυτά τα θέματα της γειτονιάς μας που είναι σημαντικά. Ήσασταν στην ενημέρωση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη? Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν ήμουν στην ενημέρωση. Αλλά γνωρίζετε. Και το αναπτυξιακό είναι βεβαίως έμαθα τι ελέγχθη. Ναι. Υπάρχουν αποφάσεις, 20.000 πρόσφυγες και μετανάστες μεταφέρονται άμεσα στην υπηρετική χώρα. Θα είναι τόσο πρόσφυγες όσο και μετανάστες. Mm-hmm. Πείτε μας λίγο τι υπόθηκε και μετά θέλω να μου απαντήσετε. Εσείς για παράδειγμα, επειδή έχουμε δει πολλά τις τελευταίες ημέρες, στη Μαγνησία θα δεχθείτε πρόσφυγες και μετανάστες? Κυρία Γιάμαλια, γιατί στην Πεντέλη δεν τους δεχόταν οι επικεφαλής της ΟΝΕΔ. Ούτε στον Καραβόμηλο που είναι γειτονικά με τη Μαγνησία. Ακούστε, κυρία Γιάμαλη, είμαι της άποψης ότι το μοιρασμένο βάρος είναι μικρότερο βάρος έτσι κι αλλιώς. Και υποστηρίζω αυτή την άποψη όλα τα τελευταία χρόνια. Τώρα απόψεις του τύπου εμείς δεν δεχόμαστε να πάνε παρακάτω για ένα πρόβλημα που αφορά όλη τη χώρα, αντιλαμβάνεστε ότι δεν γίνονται εύκολα αποδεκτές από τους λογικά σκεπτόμενους ανθρώπους. Εδώ παρουσιάζεται ένα κυβερνητικό σχέδιο, είναι αλήθεια ότι έχουμε αύξηση των μεταναστευτικών ροών τους τελευταίους μήνες και πρέπει αυτό το ζήτημα να αντιμετωπιστεί. Σήμερα από τις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός ζήτησε να αντιμετωπιστεί πανευρωπαϊκά το ζήτημα αυτό για μία ακόμη φορά. Έκανε τη βαρύνουσα σημασία δήλωση ότι δεν μπορεί να είναι οι πρόσφυγες ή οι μετανάστες παιχνίδι πίεσης στα χέρια του Ερντογάν. Και αυτό λέγεται τώρα πλέον από πολλές πλευρές του πολιτικού συστήματος. Εμείς εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι αφενός με να ζητήσουμε τη συμμετοχή της Ευρώπης στην αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος, γιατί είναι ένα πανευρωπαϊκό ζήτημα, αφετέρου δεν οργανώσουμε την δική μας εθνική πολιτική για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα. Και αυτή η πολιτική έχει ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό, αναλύθηκε σήμερα και από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοίδη. Έχει να κάνει με την ταχύτητα εξέτασης των αιτήσεων ασύλου, έχει να κάνει με τη δημιουργία προαναχωρησιακών κέντρων κλειστού τύπου, έχει να κάνει με την κατανομή των βαρών. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τρία νησιά του Αιγαίου να δέχονται όλη την πίεση. Αυτά που έλεγε και ο Τσίπρας δηλαδή. Επί χρόνια πριν γίνεται δεν κυβέρνηση. Νομίζω ότι είπε κάτι για την ταχύτητα. Διεθνοποίηση έλεγε. Ακούστε, επομίζεται με μεγαλύτερη ισότητα το βάρος. Και η προηγούμενη, την ίδια πολιτική, εγώ λέω, ότι συνεχίζεται πλην των κλειστών κέντρων. Δεν μίλησε ποτέ για κλειστά κέντρα, δεν μίλησε ποτέ για κατάργηση των βαθμών εξέταση του ασύλου προκειμένου να συντονιστούν. Αυτό μπορεί να είναι και λίγο παρανομούλη. Και νομίζω ότι είναι δύο στοιχεία τα οποία διαφοροποιούν την πολιτική μας. Αλλά δεν είναι κακό σε ένα ζήτημα που αντιμετωπίζει η χώρα να συμφωνούμε στις βασικές γραμμές. Καθόλου. Και ποιες είναι οι βασικές γραμμές? Οι βασικές γραμμές είναι ότι πρέπει να πιέσουμε περισσότερο την Ευρώπη να συμμετέχει σε αυτό το βάρος που λέγεται προσφυγικό πάνω. Στο εσωτερικό όμως το μισό σας κόμμα δεν συμφωνεί με την κυβέρνηση. Αυτό είναι το θέμα. Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν έχετε κάποια δημοσκόπηση. Γιατί αν στήσατε κάποια κάλπη, δηλώσεις, είναι δική σας εκτίμηση. Όχι, όχι. Δεν ακούμε, το γνωρίζω. Ακούμε περιφερειάρχες, λοιπόν, ακούμε δημάρχους, ακούμε τοπικούς παράγοντες. Το εκφράζεται από τα όργανα. Ακούμε. Ναι, το ναι. Κορυφαίο όργανο πέραν του συνεδρίου είναι ο πρόεδρος. Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι αρμόδιοι υπουργοί. Εντάξει, δεν είναι συνεδριακό το θέμα. Κυβερνητικό κόμμα. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, από εκεί και πέρα υπάρχουν οι αρμόδιοι υπουργοί, μια και είμαστε κυβερνητικό κόμμα. Υπάρχουν οι τομεάρχες, υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα και δεν νομίζω να έχετε σταχυολογήσει τέτοιες απόψεις από τα όργανα που σας ανέφερα. Να σας... Και όταν αντιδρούν οι δήμαρχοι, κύριε Μπουκόρε, τι γίνεται πια? Τα όργανα τι κάνουν πια? Όταν δεν δέχονται να εγκατασταθούν τις περιοχές τους. Ακούστε, η πολιτική αυτή εκπονείται. Το όργανο, ποιο όργανο θα λύσει το πρόβλημα? Εκπονείται από την κυβέρνηση, γιατί είναι ένα θέμα που απασχολεί και αφορά ολόκληρη τη χώρα. Εύκολο τώρα να το λέμε το λύνει. Αν θα υπάρχουν διαφοροποιήσεις, ξέρετε, η τοπική αυτοδιοίκηση έχει και μια χρειά ανεξαρτησίας. Σαφώς. Δεν θα τους επιβάλλουμε και το τι θα πούν. Αυτό που θα αποφασιστεί, το νομοσχέδιο που θα έρθει, θα ψηφιστεί, θα γίνει νόμος του κράτους και θα εφαρμοστεί. Δηλαδή, εγώ ξέρω θα επιβάλλετε ότι έτσι κάνει τη θέληση μια συγκεκριμένη πολιτεία.
Εσείς τι λέτε, κύριε Λιτσογιάννη, να ρωτήσουμε τον κάθε δήμαρχο ξεχωριστά αν δέχεται. Α, τώρα να μην το ρωτήσουμε. Αν δέχεται του 300. Πάντως παλιά, δίνατε τροφή να το ρωτήσουμε παλιά. Σε αυτούς. Τώρα, γιατί κυρία σας Γάμαλη, θυμίζω. Δεν ξέρω τι εννοείται δίνατε αυτή τη τροφή. Πάντως εγώ που είμαι ο συνομιλητής σας απόψε, δεν έδωσα ποτέ τροφή. Ναι. Θυμάμαι πάρα πολύ έντονα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ιδίως στα νησιά που λειτουργήσαν ως κυματοθράφτες και επομίστηκαν μεγάλη μερίδα του προβλήματος. Ότι πήγαιναν μαζί με τους αγανακτισμένους πολίτες και έλεγαν από τον κόσμο να φύγουν από εδώ. Κυρία Γάμαλη, μισό λεπτό. Τώρα μου λέτε άλλο. Οι βουλευτές και οι φορείς των νησιών που δέχτηκαν όλη την πίεση ήταν δικαιολογημένοι να πούν και μια κουβέντα παραπάνω. Εδώ μιλάμε για την κατανομή σε ολόκληρη τη χερσαία χώρα, χωρίς καμία εξαίρεση, προκειμένου το μοιρασμένο βάρος, όπως σας είπα στην αρχή της τοποθέτησής μου, να είναι λιγότερο βάρος, μικρότερο βάρος. Πείτε μου κάτι όμως, γιατί μιλήσατε πριν για συνενέσεις και εγώ αυτό το κρατώ. Βλέπουμε συνένεση και σε ένα άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο το σηκώσατε πάρα νομίζω πολύ προεκλογικά. Από λάθος οπτική γωνία το διαβάζετε. Η Νέα Δημοκρατία προεκλογικά έλεγε ότι είναι μια πολύ κακή συμφωνία. Πριν ποτέ κάνω την ερώτηση, απαντάτε. Ποτέ δεν είπε. Φοβερό, είναι το δημοσιογραφικό ένστικτο. Είναι ξέρει ο κ. Λοιπόν, είναι συνάδελφο και καλό. Ακούστε, ποτέ δεν είπε όμως ότι θα ακυρώσει τη συμφωνία. Για βέτο μιλούσατε. Έχω εδώ τον κύριο Καμπουρίδη, τον φίλο μας, ναι, στην εκπομπή μου. Στέλνει τι έλεγε στο Βελίδιο το 18 ο πρόεδρος. Δεν είχε υπογραφεί τότε η συμφωνία, κυρία Γιάμαλη. Τώρα για βέτο μιλούσατε. Η συμφωνία ήταν καλύτερη. Για βέτο στην ενταξιακή διαδικασία μιλούσατε. Και εγώ δεν βλέπω βέτο. Εγώ βλέπω τον Πρωθυπουργό να λέει υποστηρίζουμε την πορεία των βόρειων για γειτόνων. Για διαβάστε και το παρακάτω. Και τα, όλο και θα σα το διαβάσω. Η Ελλάδα είναι πυλώνας και άγκυρα σταθερότητα σε μια πολύ ταραχώδη περιοχή. Υποστηρίζουμε την πορεία των βόρειων γειτόνων μας προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την προϋπόθεση ότι σέβονται απόλυτα τις διεθνείς συμφωνίες που έχουν υπογράψει, είναι προσιλωμένοι στο κράτος δικαίου και φυσικά σέβονται τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Και αυτό εξυπακούεται, σέβονται τα σημερινά σύνορα, την ειρήνη στην περιοχή και ούτω καθεξής. Δεδομένα τα σέβονται, γιατί λοιπόν, η διμερή συμφωνία Βόρειας Μακεδονίας Ελλάδας. Αφήστε τώρα, έχει βάλει 3-4 αστερίσκους ο Μητσοτάκης. Με την προϋπόθεση ότι. Και αλλά τηρεί και τιμά ο Μητσοτάκης που έλεγε ότι θα ασκήσει βέτο. Σας είπα όμως, κυρία Γιάμαλη, πείτε μου πότε είπε ο Μητσοτάκης ότι θα ακυρώσει τη συμφωνία. Βελίδιο 2018, κύριε Καλοκαιρινέ, όταν υπάρχει το βιντεάκι, να το βάλουμε αυτό, ζητάει ο κύριος Μπουκόρος. Εγώ δεν ήθελα να το παίξουμε έτσι, αλλά αυτό το ζητάει. Να μην μένουμε στο παρελθόν. Την επικοινωνία, όχι, δεν θα έλεγα αυτό. Στην ουσία, μόνο στο επικοινωνιακό. Να βλέπουμε πόσο εύκολο είναι να ακυρωθεί μια διεθνή συμφωνία. Διμερίση, ναι. Διμερίση, την οποία χαιρετίζουν. Με την ευλογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΟΗΕ και ουκρανικής. Να πάμε τώρα. Γιούνκερ. Αστειότητες στα περί αιτήματος στον Τσίπρα για λύση του ονοματολογικού από το 2015. Πώς είναι δυνατόν να λέγονται τέτοιες αστειότητες, όταν μάλιστα το 2015 ήταν στην κυβέρνηση στα Σκόπια ο υπερεθνικιστής Γκρούευσκι και δεν υπήρχε καμία προοπτική επίλυση του ονοματολογικού. Απαντάει σε εσάς, απαντάει ο Γιούνκερ. Ο Γιούνκερ απαντάει σε εμάς, κυρία Γιάμαλη, αλλά αν θέλετε, καταρχάς το ότι η συμφωνία δεν προασπίζει όλα τα εθνικά μας συμφέροντα, αυτό είναι δεδομένο. Γιατί την τιμάτε βλέπετε τότε τι γίνεται με τα προϊόντα. Γιατί, κυρία Γιάμαλη, δεν είπαμε προεκλογικά ότι θα την καταργήσουμε. Και τι κάνατε με τα προϊόντα, κύριε Μπουγκόνο, τι κάνατε. Ορίστε. Με τα προϊόντα, τι κάνατε. Οι προϋποθέσεις, κύριε Κατρίνη, που βάζει ο Πρωθυπουργός, νομίζω περιλαμβάνουν και αυτό το οποίο απασχολεί όλους μας και το οποίο επισημαίνετε κι εσείς. Στο διατάφτα λέμε τι έχει γίνει. Οι Σκοπιανοί πηγαίνουν οι Βόρειο Μακεδόνοι, τέλος πάντων, μας καταγγείλουν και όλα. Πηγαίνουν σε θέσεις κρασιών και λένε μακεδονικά κρασιά. Και να σας πω, εν πάση περιπτώσει. Πιο θερμή πολέμη τη Συμφωνία των Πρεσπών είναι όσο, η του Κινάλ πλέον, φαίνεται. Όσο δεν σέβονται. Όχι, λέμε για τα μακεδονικά προϊόντα, κυρία Γιάμαλη. Γιατί είναι σοβαρό θέμα. Έχει δει ο κ. Μπουκούρα. Συγγνώμη, παίρνω το λόγο. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Τα όσα έχουν υπογράψει, κυρία Κατρίνη, κακό του κεφαλιού του. Τα κεφάλαια ένα-ένα ανοίγουν. Δεν ανοίγουν όλα μαζί. Ωστόσο, τάσσεστε υπέρ της ένταξης ολόκληρων των Δυτικών Βαλκανίων, γιατί πιστεύουμε ότι συμβάλλει. Βόρεια Μακεδονία, τέτοια, πότε θα αρχίσετε να λέτε ποιος το ζητάει και ο ΣΥΡΙΖΑ που δεν το λέτε. Συμβάλλει μια τέτοια ένταξη στην εμπέδωση της σταθερότητας στην περιοχή. Μάλιστα. Πάμε και στον κύριο Καλαματιανό. Κύριε Καλαματιανέ, είναι και τα θέματα σας, τα θέματα του δικού σας κόμματος. Πολλά θα πάμε στα εσωτερικά σας στη συνέχεια όμως. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο για το, και για την κατάπαυση του πυρός και για την κυβίστηση, την οβιδιακή κυβίστηση όπως λέτε της Νέας Δημοκρατίας.
Ναι, κυρία Γιάμαλη, όπως πολύ σωστά εντοπίσατε. Είναι άλλωστε οι πρώτοι διδάξαντες και το ξέρουν καλά το σπορ της Κολοτούμπας, οπότε μπορούν και να το αναλύσουν. Βέβαια, αν το κάνατε και εσείς και να το επικαλούνται. Και είναι μπορώ, leader στην δεν σας διέκοψα, όσοι άλλο σας διέκοψε. Υπάρχουν, μπορεί να γίνεται διάλογος, δεν υπάρχει γίνεται, πρόβλημα. Να Αναστασία, την άποψη. Αποδεικνύονται καλοί μαθητές της Νέας Δημοκρατίας. Ελάτε, αφήστε το κύριε Καλαμαθιά. Όπως πολύ σωστά εντοπίσατε, πράγματι, προεκλογικά, η Νέα Δημοκρατία και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, εξαπάτησαν τους πολίτες σε τρία σημαντικά θέματα. Το πιο βασικό ήταν η Συμφωνία των Πρεσπών. Πράγματι τότε έλεγαν για βέτο στη διαδικασία ένταξης, για προδοτική συμφωνία, την οποία τώρα τιμούν, όχι μόνο θα εφαρμόσουν, αλλά την τιμούν κιόλας. Και όταν έρχεται η στιγμή του να πούν κάτι σχετικά με αυτό για τη διαδικασία ένταξης της Βόρειας Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακολουθούν αυτά που τους λένε και το υποστηρίζουν. Το βιντεάκι, κύριε Καλοκαιρινέ, σιγά σιγά. Ναι, θα ήταν ελάτε. Πολύ ενδιαφέρον να το δούμε. Όχι μόνο αυτό, αλλά κάνουν και το άλλο λάθος. Συνδέουν την ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας με την ένταξη της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που βεβαίως δεν είμαστε αντίθετοι, αλλά θα μπορούσαν να ζητήσουν κάποια πράγματα και για τη μειονότητα την ελληνική που είναι στην Αλβανία, στην Νότια Αλβανία. Μα ξεκάθαρα το είπε στη δήλωσή του ο Πρωθυπουργός. Ναι, πριν όμως από αυτά, όταν όμως συνδέονται... Δεν κάνουμε κοπτική ραπτική των δηλώσεων. Σας είπα, αφήστε μου να ολοκληρώσω την άποψή μου. Εγώ δεν σας διέκοψα, το έκανα ο συνάδελφος. Επίτηδες δεν το έκανα, ενώ θα μπορούσα να το κάνω και για το προσφυγικό, για το θέμα των κλειστών κέντρων, γιατί πράγματι ακολουθείτε την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τρεις μήνες μετά με τεράστια καθυστέρηση. Και αβετηρία που οδήγησε σε αυτή την έκρηξη τώρα. Ελάτε, κύριε Μπουγόνα, τώρα. Πότε μιλήσατε ακριβώς? Θα με αφήσετε να ολοκληρώσω την άποψή μου? Παρακαλώ, χωρίς διακοπές. Αμέσως μετά μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε. Όταν το 2015 παραλάβαμε μια χαόδη κατάσταση, το 2019 παραλάβατε μια δομημένη κατάσταση. Αφήσατε τρεις μήνες τη Μόρια και τα άλλα νησιά να γεμίσουν, ενώ θα μπορούσατε να έχετε προβεί σε άλλες ενέργειες. Δομημένη εξίσου ντροπιαστική, κύριε Καλαματιά. Δεν λέω ότι είναι τέλεια. Υπάρχουν προβλήματα, αλλά άλλο τρεις δομές και άλλο 23. Άλλο μία υπηρεσία ασύλου, άλλο 22. Έτσι, υπάρχουν διαφορές. Ήταν έτοιμες οι διαδικασίες να μεταφερθούν πρόσφυγες και μετανάστες στο εσωτερικό. Δεν έκαναν τίποτα τρεις μήνες. Πήγαιναν και ανακοίνωναν στο Κησέα την κατάργηση του δεύτερου βαθμού εξέταση του ασύλου, πράγμα που είναι αντίθετο στις διεθνείς συνθήκες και το διεθνές δίκαιο. Έτσι, κάναν και τέτοια λάθη, τα οποία νομίζω κάτι που ο κ. Μπουκώρος τώρα πάνε να το επαναφέρουν, είναι αντίθετο με το διεθνές δίκαιο. Μπορώ να απαντήσω. Αμέσως μετά, όταν θέλετε. Λοιπόν, και μιλούν για κλειστά κέντρα, ξανά Βγαλέζες λοιπόν. Ξανά κλειστά κέντρα που δημιουργούν εκρηκτικές συνθήκες όχι μόνο για αυτούς που ζουν μέσα εκεί, αλλά και για όλη την κοινωνία. Τους έξω. Θα μου επιτρέψετε βέβαια δικαίως συγκρίνοντας Αμυγδαλέζα με Μόρια. Μια χαρά ήταν η Αμυγδαλέζα σε σύγκριση με τη Μόρια. Κυρία Γιάμαλη, το 2015 δεν είχαμε 500 πρόσφυγες και μετανάστες που έρχονταν. Είχαμε 5.000 την ημέρα. Ήταν μια τελείως διαφορετική κατάσταση. Άλλο λοιπόν μια ασφυκτική κατάσταση που παραλάβαμε. Ναι, είχαμε 5.000 σας λέω. Όχι 500 που έχετε σήμερα και έχετε πελαγώσει και καθυστερήσατε τρεις μήνες χωρίς να κάνετε τίποτα. Βεβαίως. Κυρία Γιάμαλη, φαίνεται αυτό. Γιατί ουσιαστικά και έγινε σε αυτή ως διαφορά της χαμός τη Μόρια. Και λέτε δεν έχετε πελαγώσει ακόμα. Εξαπολύτητα. Έχω μια απάντηση. Τρεις μήνες δεν έχετε κάνει τίποτα. Η ουσιώδη διαφορά της πολιτικής σημερινής κυβέρνησης και γενικότερα της Νέας Δημοκρατίας με την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ότι αν θα είναι δύο ή τρεις οι βαθμοί εξέτασης για το άσυλο, ούτε αν θα υπάρχουν προαναχωρησιακού τύπου κλειστά κέντρα, δεν είναι καμία από τις επιμέρους πτυχές. Η βασική διαφορά της πολιτικής μας είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε όλοι το ίδιο είναι, ενώ ο Πρωθυπουργός είπε ότι πλέον έχουμε μεταναστευτικό επί της ουσίας πρόβλημα και όχι προσφυγικό. Από την άλλη, υπάρχει η συνθήκη της Γενέβης που όλο αυτό που λέτε το καταρρύπτει. Διαφορετικά αντιμετωπίζει όμως τις πρόσφυγες. Αντχόκο όμως. Αντχόκο, όχι με βάση την χώρα προσφυγικών. Πάντα έχουμε πολύ διαφορετικά εργαλεία και ότι κάθε περίπτωση εξετάζεται διαφορετικά. Δεν μπορεί κανένα να καταλάβει οποιοδήποτε να λέει ποιο είναι πρόσφυγα και ποιο μετανάστη. Ο νόμο, ο Τσίπρας έλεγε ότι όλοι το ίδιο. Όταν μιλάτε όλοι μαζί. Όταν μιλάτε όλοι μαζί, δεν σα ακούει κανένα. Και ο Μητσοτάκης λέει ότι υπάρχουν οι πρόσφυγες, αλλά υπάρχουν και οι οικονομικοί μετανάστες. Βεβαίως υπάρχουν, αλλά δεν θα το κρίνει ο Μητσοτάκης αυτό, θα το κρίνουν οι αρμόδιες επιτροπές. Το διεθνές δίκαιο αυτό λέει. Ενώ την εξομοίωση και μένει περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Την εξομοίωση. Εμείς δεν μιλάμε μόνο για πρόσφυγες και πρόσφυγες.
Έλληνε και μετανάστε. Αλλά δεν λέγαμε εμεί 80%. Την εξομοίωση την έκανε 90% που λέγατε εσεί. Και μάλιστα αυτό ενέχει και κινδύνου. Προσέξτε, όταν συλλήβει πάτε και χαρακτηρίζεται κάποιου μετανάστε, υπάρχει ζήτημα και για τη διαδικασία μετεγκατάσταση και για τη διαδικασία τη χρηματοδότηση. Θα σας παρακαλώ. Τους είχατε εξομοιώσει για τη χρηματοδότηση. Εγώ, εμείς αυτό λέμε, είπατε μόλις τώρα. Όχι, τους είχατε εξομοιώσει για τη χρηματοδότηση. Λέμε, όχι, και πώς κάνατε χρήση αυτό το αντίθετο. Εμείς λέμε ότι κάθε περίπτωση, εμάς την τροπή της Μόριας, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και εξετάζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Αφού λοιπόν τους θεωρούσατε όλους πρόσφυγες για να διογκώνονται τα κονδύλια, πείτε μας πώς κάνατε χρήση. Καθόλου αυτό. Εγώ σας λέω ότι κάθε περίπτωση είναι εξατομικευμένη. Πείτε μας γιατί έρχονταν όλα τα διεθνή πρακτορία εδώ και ούτε δική μου δουλειά. Ενώ τώρα λένε τι ωραία εικόνα. Όχι βέβαια, αλλά λοιπόν, δεν 4,5 χρόνια, κυρία Γιάννα. Να ρωτήσω κάτι. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης πώς βρήκε τη Μόρια όταν την επισκέφθηκε? Στην πρώτη εβδομάδα εξαιρετική. Πώς τη βρήκε, κύριε Μάρη? Την πρώτη εβδομάδα εξαιρετική. Σας διαψεύδει ο υπουργός. Έτσι, μπράβο. Μία ανατελεία όλοι σας. Η διγλωσία έχει κοντά ποδάρια. Προσέξτε. Διγλωσία όταν πάει ο υπουργός σας και τα βρίσκει όλα εξαιρετικά. Δεν μπορείτε να μιλάτε εσείς τώρα για ντροπή. Και τα επεισόδια των επόμενων ημερών. Είδαμε και τα επεισόδια. Επόμενο... Κάτι δεν έκανε καλά η αστυνομία σας. Η αστυνομία σας κάτι δεν έκανε καλά. Δεν πέθαναν άνθρωποι από το κρύο στη Μόρια. Δεν είχαμε σφαγές, δεν είχαμε βιασμούς, δεν είχαμε τίποτα. Εσείς λέγατε ότι θα τα λύσετε όλα εν μία νύχτα. Όχι σε 100 μέρες, κυρία Γιάννη, δεν το είπαμε ποτέ. Εγώ να σας δώσω περισσότερο χρόνο. Τέσσερα χρόνια έχετε. Επίσης προεκλογικά να θυμίσω λέγανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τους πρόσφυγες. Και μετεκλογικά οι γεωπολιτικές συνθήκες φέρνουν τους πρόσφυγες. Λιάζοντα επί των ημερών σας, ναι, αλλά, κύριε Καλαμάθια. Ναι. Λοιπόν, ναι, μία ανωτελεία. Τώρα είναι γεωπολιτική μία ανωτελεία για να παίξει το βιντεάκι που ζήτησε ο κύριος Μπουκόρος για το τι έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Βελίδιο. Πάρα πολύ καλά. Για πάμε, κύριε Καλοκαιρινέ μου. Κυρίες και κύριοι, μια βαριά σκιά όμως πέφτει πάνω στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι η συμφωνία για το Σκοπιανό που υπέγραψαν ερήμην της Ελληνικής Βουλής, ερήμην του ελληνικού λαού, οι κύριοι Τσίπρας, Κοτζιάς και Καμένος. Μια συμφωνία ντροπή που εκχωρεί για πρώτη φορά μακεδονική ταυτότητα και μακεδονική γλώσσα στους γείτονές μας. Αλλά ακόμα πιο ντροπιαστική είναι η χυδαία προσπάθεια της κυβέρνησης να χαρακτηρίσει όσους διαφωνούν, όσους διαμαρτύρονται κατά της συμφωνίας, ως ακροδεξιούς. Ξαναλέμε στον κύριο Τσίπρα πως οι γνήσιοι πατριώτες δεν είναι εθνικιστές. Και πως οι ακραίοι εθνικιστές δεν είναι πατριώτες. Του λέω και κάτι ακόμα. Να μην διανοηθεί ποτέ να ταυτίσει αυτή τη μεγάλη λαϊκή παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή που αποκατέστησε τη δημοκρατία και έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη με την ακροδεξιά. Την ίδια ώρα που κυβερνά επί 3,5 χρόνια, αγκαλιά με τον κύριο Καμένο. Θέλω λοιπόν εδώ, από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, να στείλω ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όλους τους αποδέκτες. Η Νέα Δημοκρατία θα καταψηφίσει αυτή τη συμφωνία, είτε τώρα, είτε στην επόμενη Βουλή. Κυρία Γιάμαλη, θα μου επιτρέψετε, γιατί το να με φινιδιάζετε με βιντεάκια, πρέπει να μου δώσετε το δικαίωμα να κάνω ένα σύντομο σχόλιο. Πολλά σχόλια. Όσα σχόλια θέλετε για να βοηθήσω. Κυρία Γιάμαλη, βλέπω ότι δεν έγινε τυχαία πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Εξαιρετικός πολύ πριν υπογραφεί η συμφωνία. Εξαιρετικός και σήμερα. Πείτε μου πού είπε ότι θα ακυρώσει τη συμφωνία.
Είπε ότι θα την καταψηφίσει και την καταψήφισε. Και τώρα την τηρεί. Είπε ότι είναι μια πολύ κακή συμφωνία. Για το βέτο. Και είπε προεκλογικά. Συγγνώμη κύριε Καλαματιανέ, δεν ακούσατε. Για ξαναβάλλετε το βίντεο. Να ακούτε προσεκτικά. Δεν είπε ποτέ τίποτα. Δεν είπε τίποτα για βέτο. Μα το ίδιο βίντεο δεν ακούγαμε, κυρία Γιάμαλη. Θέλετε να σας βρούμε δηλώσεις για βέτο. Αφήστε, κυρία Γιάμαλη, το δικαιώνει απολύτως λοιπόν την τοποθέτησή μου το βίντεο. Η Νέα Δημοκρατία είπε ότι ήταν μια πολύ κακή συμφωνία και επιμένει. Είπε ότι θα την καταψηφίσει και την καταψήφισε. Είπε προεκλογικά ότι δεν μπορεί να την ακυρώσει και πράγματι δεν μπορεί να την ακυρώσει. Γι' αυτό και με τις δηλώσεις του σήμερα ο Πρωθυπουργός βάζει τους αστερίσκους που διαβάσατε εσείς και είναι συνεπέστατος 100% στα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και γι' αυτό το θέμα. Όσοι θέλουν να ακούν διαφορετικά ή να φαντασιώνονται διαφορετικά, εμείς ευθυνόμαστε για αυτά που λέμε, όχι για αυτά που οι άλλοι καταλαβαίνουν και κυρίως οι αντιπαλοί μας. Μην προκαλείτε τους συναδέλφους σας, τους δημοσιογράφους, να βρουν δηλώσεις και για το βέτο. Κοιτάξτε να σας πω κάτι, κυρία Γιάμαλη. Άμα ψάξετε να βρείτε 100 δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη προεκλογικά ή πριν 3-4 χρόνια, μπορεί και κάπου να με στριμώξετε. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό βοηθάει την ισοτιμία της συζήτησης. Δεν είναι κακή εξέλιξη αυτή, κύριε. Λοιπόν, να συνεχίσουμε λοιπόν με τον κύριο Καντή. Όχι, η συζήτηση δεν είναι αντίον σας. Όχι, είναι μια γενική συζήτηση προς Θεού. Απλά τυχαίνει να υπάρχει αλλαγή στάση. Αν αρχίσουν και βγαίνουν τα καλά, δεν κοφεγίνουν αντίον σας. Όχι, δά, κύριε Μπουκόρμ. Συνήθως, το έχουμε πει, συνήθως οι βουλευτές της αντιπολίτευσης είναι αυτοί που δέχονται τα πειρά. Γι' αυτό που λέγαμε για το συγκεκριμένο θέμα, οι δηλώσεις του Κυριάκου του Μητσοτάκη, παρότι ήταν του 18 και παρότι έχουν μεσολαβήσει τόσες εξελίξεις, δικαίωσαν απολύτως την τοποθέτηση της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά και την αν είχε ασκήσει βέτο. Και την αποψινή δική μου. Αυτό νομίζετε εσείς. Λοιπόν, αυτό προτείνετε εσείς. Αλλά δεν είπε κάτι το οποίο δεν έκανε. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήδη έχει χτίσει ένα όνομα ότι κάνει αυτά που λέει. Λοιπόν, στο μεταναστευτικό δεν νομίζω το δείχνουν αυτό τα γκάλο που έχουν βγει. Άλλο τα γκάλο. Άλλο τα γκάλο. Τα γκάλο που είναι, σκέφτεται ο κόσμο, αγαπητέ κύριε Μπουκόρο. Κύριε Λιρτσογιάννη, κύριε Μπουκόρο, είναι πώ προσλαμβάνει. Δεν ισχυρίστηκα ότι τα καταφέραμε στο μεταναστευτικό και μάλιστα σε 100 μέρες. Όμως δεν κάνουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που είναι. Πώ προσλαμβάνει ο κόσμο τι δηλώσει. Τι καταλαβαίνει ο κόσμο. 4 πρώτου του 19 πάντω. Εθνική ήττα, οι πρέσπες, δεν απεμπολώ το βέτο στην ένταξη της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το απεμπόλησε. Αυτό το λέτε εσείς, κύριε Καλαματιανέ. Αλίμονο να ακούσει ο Μητσοτάκης τον ΣΥΡΙΖΑ αν και πότε θα ασκήσει βέτο. Αυτό το είπε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν απεμπόλησε πάντως κανένα δικαίωμα. Γιατί, κυρία Γιάμαλη, απευθύνομαι στην κυρία Γιάμαλη, γιατί δεν απεμπόλησε κανένα δικαίωμα, γιατί πολύ απλά δεν έχει ξεκινήσει καμιά ενταξιακή διαπραγμάτευση. Αλλά τα είπε ήδη. Αφού είπε ναι, με αστερίσκους. Μετά θα πει όχι. Συγγνώμη, ακούμε ότι λοξοδρομούν ότι δεν σέβονται οι μειονότητες. Δεν σέβονται την περιοχή, τα σύνορα. Έχει σταθερή γραμμή στην Ευρώπη. Τα ίδια έλεγε πριν τις εκλογές, τα ίδια λέει και τώρα. Μέσα άλλα έλεγε πριν τις εκλογές και άλλα λέει τώρα. Για να πάρει τις εκλογές. Κύριε Καλαματιανέ, σας είπα. Στην Ευρώπη πάντα τα ίδια έλεγε. Όταν έβγαινε έξω έλεγε ναι, πολύ καλή συμφωνία. Ο Μητσοτάκης για αυτά που λέει, όχι για αυτά που καταλαβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, το ξανά. Πάμε και στον κύριο Κατρίνη. Πάμε και στον κύριο Κατρίνη. Ο κόσμος θα βγάλει τα συμπεράσματά του που βλέπει. Πώς βλέπετε το τι συμβαίνει, πώς είδατε μάλλον τις δηλώσεις της αρχηγού σας, σας ικανοποίησαν οι δηλώσεις για τις εξελίξεις στην Συρία από τη μία και πώς βλέπετε το γεγονός ότι σε όποια προπαρασκευαστική σύνοδο Ευρωπαίων Σοσιαλιστών πάτε είναι δίπλα και ο Αλέξ Τσίπρας και μάλιστα κάνει πολύ σημαντικές συναντήσεις ενώ τα ρεπορτάζ λένε ότι οι σχέσεις της κυρίας Γεννηματά με τους ευρωβουλευτές της είναι λίγο δύσκολες. Και γι' αυτό δεν έχει τόσο υψηλού επίπεδου συναντήσεις. Καταρχάς, θα μου επιτρέψετε να σχολιάσω τον όρο Οβιδιακή κυβίστηση που είπατε. Σας άρεσε. Ήταν ωραίο, ναι. Θα ήταν, το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ήταν νομίζω προτιμότερο να ρωτηθεί ο κύριος Λαφαζάνης που έφυγε πριν μπούμε εμείς σε αυτό το στούντιο, να μας πει την άποψή του για την Οβιδιακή κυβίστηση. Συνεχίζετε εσείς να αντιπολιτεύεστε την αντιπολίτευση. Και ποιοι την έκαναν πιο πρωτότυπα και πιο εντυπωσιακά από όλους. Πρώτον αυτόν. Δεύτερον, νομίζω, κυρία Γιάμαλη, θα απαντήσω στα ερωτήματά σας. Νομίζω ότι οι εξελίξεις που συμβαίνουν και στην γειτονιά μας, στην Ανατολική Μεσόγειο, με τις εξελίξεις στη Συρία και την κατάπαυση για 5 ημέρες όλης αυτής της επιχείρησης Τουρκίας στη Βορειοανατολική Συρία, με την παρέμβαση ΗΠΑ, Ρωσίας, Συρίας και άλλων δυνάμεων, δίνουν προφανώς προσωρινά
έτσι, έναν τόνο ηρεμίας. Πρέπει όμως να τις παρακολουθούμε με πολύ προσοχή και ενδιαφέρον, γιατί πρώτον υπάρχει σοβαρός κίνδυνος μέσω της χώρας μας, ένα μεγάλο κομμάτι τζιχαντιστών, φανατικών Ισλαμιστών, οι οποίοι θυμίζω ότι είναι γεννημένοι στην Ευρώπη και εγκλωβίστηκαν και αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε φυλακές στην περιοχή αυτή να απελευθερωθούν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Γι' αυτό εξάλλου βλέπουμε να υπάρχει κέντρο ανησυχία και από τον πρόεδρο Μακρόν και από την κυρία Μέρκελ. Το λέω και στην εκπομπή σας, θα περίμενα και από τον Πρωθυπουργό να πάρει ένα τηλέφωνο τον κύριο Ερντογάν και να του εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για τις επιχειρήσεις που γίνονται σε αυτή την περιοχή. Δεν έγινε, δεν ξέρω για ποιο λόγο υιοθετήθηκε αυτή η άποψη. Και βεβαίως από την άλλη έχουμε την ιστορία με τον Brexit, που όλοι εκτιμούμε ότι θα έχει πάρα πολλές συνέπειες στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της χώρας μας. Η συζήτηση νομίζω ότι πρέπει να περιστρέφεται γύρω από αυτά τα δύο ζητήματα, τα οποία αφορούν άμεσα ή έμεσα και την οικονομία αλλά και τη γεωπολιτική της χώρας μας. Τώρα, στη σημερινή σύνοδο προφανώς υπήρχε μια καταδίκη της τάσης της Τουρκίας και νομίζω ότι αυτό εκφράζεται πλέον και με το εμπάργκο σε συγκεκριμένες εμπορικές δραστηριότητες και στην εμπορία όπλων από όποιες χώρες τουλάχιστον είχαν τέτοιου είδους συναλλαγές. Υπήρχαν μια δέσμη προτάσεων σε σχέση με το προσφυγικό μεταναστευτικό, που νομίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον θα πρέπει να φύγει από την απλή λεκτική καταδίκη και να πάει σε πολύ συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που θα διασφαλίζουν και τα σύνορά της σε σχέση με την Τουρκία, με την πιο έντονη παρουσία της Frontex, αλλά και να αναθεωρήσει και τη συνθήκη Δουβλίνου 2, αλλά και τη διαδικασία επιστροφής των προσφύγων, ακόμα και να βρίσκονται στην ενδοχώρα τη δική μας, είναι να καθαμεριστούν και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και όχι μόνο η Ελλάδα να είναι αυτή τη στιγμή ο εύκολος αποδέκτης και το εξελαστήριο θύμα. Και ξέρετε, όλοι να λένε ότι η Ελλάδα φταίει. Μα η Ελλάδα και λόγω της ιδιομορφίας των συνόρων της είναι ο πιο εύκολος τρόπος εισόδου και προσφύγων και μεταναστών από την Ασία προς την Ευρώπη, που είναι και η κατεύθυνση. Άρα πρέπει να υπάρχει, νομίζω, σε εθνικό επίπεδο, από όλες τις πολιτικές δυνάμεις, μια ενιαία στρατηγική που πλέον θα απαιτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση να διασφαλίσει τα σύνορά της και να διασφαλίσει και την ακεραιότητα της χώρας μας. Τώρα, ο κύριος Τσίπρας εδώ και πάρα πολύ καιρό φλερτάρει με την σοσιαλδημοκρατία την ευρωπαϊκή. Βεβαίως αυτό στην πράξη, την πολιτική πρακτική του, δεν αποδεικνύεται. Ο ίδιος θέλει να εμφανίζεται ως κεντροαριστερός, σοσιαλιστής, δεν ξέρω ποιον χαρακτηρισμό επιλέγει. Βλέπω ότι έχει έντονες αντιδράσεις στο ιστορικό του κόμματός του, παρά την προσπάθειά του την επίμονη να ανοίξει, από ό,τι λέει, την παράταξη, να φέρει καινούργια μέλη κτλ. Βλέπω ότι υπάρχουν ισχυρές αντιστάσεις. 4.000 αναφές την πρώτη μέρα, λίγες. Αυτό λέω. Βλέπω ότι υπάρχουν ισχυρές αντιστάσεις στο ιστορικό του κόμματος. Εγώ, βέβαια, δεν είμαι ο αρμόδιος να απαντήσω για τα ιστορικά του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς, βεβαίως, έχουμε σταθερή γραμμή σε αυτό, σταθερή θέση. Εμείς, ξέρετε, κυρία Γιάμαλη, δεν παίζουμε με συνθήματα, δεν μιλάμε με συνθήματα. Έχουμε συγκεκριμένη ατζέντα. Δεν αλλάξαμε άποψη αναλόγως των συγκυριών. Επομιστήκαμε δύσκολες αποφάσεις. Εμείς στηρίξαμε επιλογές και τις προηγούμενες κυβέρνησεις που απηχούν στις ιδεολογικές μας απόψεις και θέσεις που αφορούν και τα ανθρώπινα δικαιώματα και μια σειρά άλλων πρωτοβουλειών. Γιατί πολύ απλά δεν μας ενδιέφερε ότι κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ για να τα ψηφίσουμε τα πάντα, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε ψηφίσει ούτε το νόμο Κατσέλη για την προστασία των δανειοληπτών. Να τα λέμε και αυτά, έτσι. Και από την άλλη, το ποιος είναι προοδευτικός και κεντροαριστερός δημοκράτης αποδεικνύεται, νομίζω, με τις πολιτικές επιλογές εντός και εκτός Βουλής, και όχι απλώς, ξέρετε, με το λεκτικά να το λέει και να το ξαναλέει και να λέει ότι εγώ θέλω να γίνω ξαφνικά Πασόκ σε θέση του Πασόκ. Το Πασόκ δεν αντιγράφεται, κυρία Γιάμαλη. Αυτό θέλω να πω. Ναι, ναι. Πολύ σωστά. Το DNA του Πασόκ. Γιατί άλλαξα το όνομα του. Δεν αντιγράφεται. Πολύ σωστά. Ούτε υποκλέπτεται. Και δεν ξέρω αν κάποιο θέλει να το αντιγράψει. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Επειδή ομνύουν, κύριε Λιτσογιάννη, κύριε Ζουρμαλίδη, πολύ στο όνομα του Πασόκ. Πολύ ωραία. Λέω, κύριε Κατρίνη, όμως, ότι στην Ευρώπη, επειδή αναφερθήκατε, είναι τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα που ζητούν και λένε ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε τη δεξιά μας στροφή και τη δεξιά πολιτική που ακολουθούσαμε 2,5 δεκαετίες και να κινηθούμε προς τα αριστερά επιτέλους. Αυτό είναι ο σοσιαλδημοκράτης στην Ευρώπη, γι' αυτό μιλάνε και με τον Τσίπρα. Εσείς δεν λέτε όμως αυτό. Εσείς, κύριε Σουρμαλίδη, πιστεύετε. Επιμένετε στην γραμμή που είχατε και πριν. Μια και με ρωτάτε, εσείς πιστεύετε ότι η οικονομική πολιτική που ακολούθησε η κυβέρνηση Τσίπρα καμένη το τελευταίο διάστημα. Υπό συνθήκες πτωχευτικών μέτρων. Ήταν προοδευτική και αριστερή πολιτική. Ούτε δεξιά, ήταν ούτε τίποτα. Ήταν πτωχευτικά μέτρα, κύριε. Ήταν πολύ συντηρητική, όχι. Ήταν εντελώς συντηρητική, κύριε Σουρμαλίδη. Κύριε Κατρίνη, μιλάτε για μια εξαίρεση
αισθήματα που, να που μιλάμε, αφορά όλου. Ούτε η Νέα Δημοκρατία υποστήριξε αυτή την πολιτική, αν θέλετε. Με τις εφαρμοσμένες πολιτικές, με τα αποτελέσματα, όχι με τις προθέσεις. Να λέω εγώ τι μ' αριστερός. Μα μιλάτε τώρα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Μιλάτε για τη χρεοκοπημένη χώρα υπό συνθήκες πτώχευσης. Να σας πω ένα παράδειγμα. Δεν είναι κριτήριο αυτό για να καθορίσουμε πολιτικές. Ξέρετε πολύ καλά ότι τους τελευταίους δύο μήνες οι τράπεζες έχουν εφαρμόσει καταχρηστικές πρακτικές και χρεώσεις. Και μπράβο σας που το σηκώσατε προσωπικά εσείς. Ξέρετε πολύ καλά ότι ψηφίστηκε το 2017 νόμος που προέβλεπε κοινή υπουργική απόφαση που θα μπορούσαν οι Υπουργοί Οικονομικών και Ανάπτυξης να εκδώσουν απόφαση με την οποία οι τράπεζες θα απαγορεύονταν να χρεώνουν ιδιαίτερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού με αυτές τις χρεώσεις. Από το 2017 και επί ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και σήμερα, και το λέω με αφορμή του τελευταίου μήνα και επίκειται τέλειο Οκτωβρίου νέες χρεώσεις, αν είναι δυνατόν κάποιος για να ενημερωθεί για το PIN του ή για την κίνηση του λογαριασμού του ή να βγάλει χρήματα σε μια κομμόπολη, στην Ηλία, σε εμάς. Δεν έχει τράπεζες σε όλα τις κομμόπολεις και πάει ο άλλος που έχει λογαριασμό στην Α τράπεζα στο κατάστημα της Β. Θα πρέπει να χρεωθεί 2,5 ευρώ το ότι θα βγάλει 50 ή 100 ευρώ. Αυτό λοιπόν θέλω να ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Καλό είναι που συμφωνείτε. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση εξέδωσε υπουργική απόφαση. Ούτε μέχρι σήμερα, η Νέα Δημοκρατία, το οικονομικό επιτελείο, δεν έχω δει κυρία Γιάμαλη την παρεμική αντίδραση. Εμείς σήμερα πήγαμε, κύριε Μπουκόρο, πήγαμε. Κάνετε λάθος, κύριε Μπουκόρο. Πήγαμε σήμερα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού να σας προλάβω, το κίνημα αλλαγής. Κάναμε επίσκεψη. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού προς τη μήνυ της μας ενημέρωσε ότι ήδη επιλαμβάνεται του θέματος και εξετάζει την υπόθεση. Και πλέον θα πρέπει και η Τράπεζα της Ελλάδος αλλά και το Υπουργείο Οικονομικών να παρέμβει και να δώσει απάντηση στο ερώτημα ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο. Η πολιτική. Κύριε Κατρίνη, πάντως να είναι πούμε σαφές αυτό ότι τον κύριο Μπουκόρο τον τιμά απάντηση. Η στάση του, γιατί δεν βλέπουμε συχνά διαφοροποίηση. Είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Εγώ νομίζω ότι τα αρμόδια κυβερνητικά όργανα αλλά και οι αρμόδιοι θεσμοί, όπως η Επιτροπή Ανταγωνισμού, αργά ή γρήγορα, θέλω να πιστεύω πολύ γρήγορα, θα επαναλάβουν. Και έχει κάνει και ο κύριος Ανδρουλάκης, κυρία Γιάμαλη, ερώτηση γι' αυτό. Και το λέω για να σας πω ότι έχουμε αγαστή συνεργασία με τους ευρωβουλευτές μας. Επειδή κάτι φίξατε πριν. Το ξέρετε ότι υπάρχουν και ευρωπαϊκές οδηγίες για αυτές τις χρεώσεις. Έτσι. Ναι, και λένε 0,3% για τις πιστωτικές και 0,2% για τις χρεωστικές. Και τις υπερβαίνουν κατά πολύ. Είναι 751 οδηγία έρθουμε του 2015. Διάζεστε, κύριε Κατρίνη. Παραβιάζεται και δεν μιλάει κανένας. Διάζεστε να πάτε στα της οικονομίας που θα πάμε μετά. Περιμένω τον κύριο Σταϊκούρα, κύριε Γιάμαλη, την Τρίτη στο προσχέδιο του προϋπολογισμού να τοποθετηθεί επί του θέματος. Αν θα πάμε στο επόμενο μέρος της εκπομπής. Το ερώτημά μου είναι, επειδή μείνατε πριν στο τι είναι προοδευτικό και τι δεν είναι. Είναι προοδευτική η στάση του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος υπέρ της Συμφωνίας των Πρεσπών και η επιστολή του επικεφαλής του Ευρωπαϊκού, μάλλον η επιστολή που είχε στείλει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον κύριο Τούσκ, στην οποία υπογράμμιζε την ιστορική σημασία της Συμφωνίας των Πρεσπών. Γιατί οι μόνοι που είστε κατά στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα είστε εσείς, το κίνημα αλλαγής. Εμείς, ξέρετε, κυρία Γιάμαλη, ήμασταν σταθερά υπέρ της επίλυσης των προβλημάτων με τις γειτονικές χώρες και η Ελλάδα επί κυβερνήσεων Πασόκ, σας θυμίζω, ότι ήταν ηγέτιδα δύναμη στα Δυτικά Βαλκάνια, έτσι, και είχε καταφέρει, νομίζω, να έχει πολύ καλές σχέσεις γειτονίας. Σας θυμίζω όμως επίσης ότι επί Ανδρέα Παπανδρέου, ότι μετά την. Το 95 την ενδιάμεση συμφωνία. Το 95 την ενδιάμεση συμφωνία, αυτό ήταν αποτέλεσμα του βέτο που άσκησε η κυβέρνηση. Αλλά το μη τότε ήταν Μακεδονία, δεν ήταν. Το βέτο που άσκησε η κυβέρνηση του Πασό, γιατί όλα ξεκίνησαν το 1990 και πώς μπήκαν τα Σκόπια με την προσωρινή ονομασία και πώς έγινε όλη αυτή τέλος πάντων η εισαγωγή στο διεθνές δίκαιο. Με την στεναρή αντίδραση του Πασό και του Ανδρέα Παπανδρέου, φτάσαμε στην ενδιάμεση συμφωνία και να είστε σίγουροι ότι αν η συμφωνία που παρουσιάστηκε από τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Κοτζιά ως πολύ επωφελής για τη χώρα μας, την μπορούσε να τη διαβάσει ο Ανδρέας Παπανδρέου, θα διαφωνούσε και γι' αυτό ακριβώς όλα αυτά τα χρόνια δεν μπήκαμε στη διαδικασία του να την αποδεχτούμε την οποιαδήποτε συμφωνία με οποιοδήποτε όρους χωρίς να διασφαλιστούν πάγια εθνικά συμφέροντα. Προσέξτε λίγο, προσέξτε. Εμείς θα θυμάστε πολύ καλά ότι το κρίσιμο εκείνο διάστημα ούτε σηκώσαμε κανένα λάδαρο,
Θυμάμαι ευρωβουλευτή να σα τα και βουλευτή να σα πλέον. Το υπογάστριο των Ελλήνων. Εκπρόσωπο. Φανατίζοντα τη δημόσια συζήτηση, γιατί το έχουμε υποστεί αυτό. Με του Μακεδονομάχου πορευόσασταν παρέα, κυρία Κατρίνη. Έχουμε υποστεί αυτό, κυρία Γιάμαλη, για άλλε αφορμέ. Mm-hmm. Και ξέρετε πολύ καλά ότι δεν το κάναμε ποτέ αυτό. Εκφράσαμε εσείς τη διαφωνία. Εσεί κατεβήκατε στα συλλαλητήρια. Εκφράσαμε τη διαφωνία. Νομίζω εσεί όχι. Όχι εγώ προσωπικά. Συνολικά το κίνημα. Όχι συνολικά. Η κυρία Καήλη δεν ήταν εκεί. Η κυρία Γιανακοπούλη δεν ήταν εκεί. Κοιτάξτε τώρα, άμα μου αναφέρετε δύο ή τρία ή πέντε φωτογραφίες, λέω. Αν εσείς θεωρείτε ότι παρουσία 5 ή 10 στελεχών χαρακτηρίζουν συνολικά το χώρο. Δεν έχετε περισσότερα πολύ προβεβλημένα στελέχη. Με όλο το σεβασμό, όταν πηγαίνει μία εκ των δύο ευρωβουλευτών σας, είναι πολιτική θέση. Κοιτάξτε, η κυρία Καηλή, επειδή ήταν βουλευτής της Α Θεσσαλονίκης, όπως όλοι οι βουλευτές οι οποίοι πολιτεύονται στη Μακεδονία, φαντάζομαι ότι είχαν κάποιους ειδικούς λόγους οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτά τα συλλαλητήρια. Πάντα όμως αυτό νομίζω είναι λίγο οπορτουνισμός. Και ο τρόπος και φέρπε. Αυτό όμως. Μήπως είναι λίγο οπορτουνιστική αυτή η συμπεριφορά. Δεν αναιρεί όμως. Δεν φταίει ο κύριος Κατρίνης. Μα δεν λέω. Μήπως η συμπεριφορά αυτή. Είμαι σε ένα κόμμα που έχει μια Α θέση, αλλά επειδή είμαι από τη Θεσσαλονίκη ή από τις Σέρες, εγώ πρέπει να πάω και λίγο για να δείξω κάτι, ένα διαφορετικό πρόσωπο ή προσωπείο. Εάν αυτή είναι μια οπορτουνιστική συμπεριφορά. Εγώ δεν θέλω να κρίνω τη στάση οποιοδήποτε συναδέλφου. Τι να κάνω, πρέπει να κρυθούν. Πρέπει να μιλήσω για τη στάση του κόμματος. Παίρνουν αποφάσεις, είναι σημαντικές. Η στάση του κόμματος μου ήταν ξεκάθαρη. Υπήρχε μια διαφωνία χωρίς φωνές, χωρίς φανατισμό, χωρίς να σηκώνουμε ψηλά τους τόνους, πολύ τεκμηριωμένοι έτσι. Και είπαμε ότι εδώ θα πρέπει να προσεχθούν οι λεπτομέρειες. Και ακόμα και σήμερα το επανέφερα αυτό η Φόφη Γεννηματά, ότι εφόσον δεν υπάρχουν λογικές αλυτρωτισμού από τη γειτονική χώρα, τότε θα πρέπει να παρακολουθούμε με στενή Μάλιστα. προσοχή την υλοποίηση αυτής της συμφωνίας και κατά πόσον υλοποιούνται εθνικά συμφέροντα. Π.χ. μακεδονικά προϊόντα. Το είπε ο κ. Μπουκόρος. Εμείς κάναμε ερώτηση πριν από 1,5 μήνα. Ποια ήταν η απάντηση, κυρία Γιάμαλα, τον κύριο Δένδια, τον Υπουργό Εξωτερικών, ότι έχει συνεδριάσει η Επιτροπή μία φορά. Πολύ ωραία. Και τι σημαίνει αυτό. Πάμε στη Βόρεια Ελλάδα να δούμε οι αγρότες, οι επαγγελματίες μεταποίησης, αν αισθάνονται διασφαλισμένοι σήμερα από τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης σε σχέση με τα μακεδονικά προϊόντα. Όχι, να μιλάμε σε συγκεκριμένα πράγματα, όχι με συνθήματα. Δηλαδή, η κυβέρνηση λέει θα τα διασφαλίσουμε όλα. Εγώ δεν λέω ότι ο κ. Μητσοτάκης θα καταργήσει συμφωνία, γιατί καταλαβαίνετε ότι όπως ο κ. Τσίπρας συνέχισε μια συμφωνία οικονομικού ενδιαφέροντος στην προηγούμενη κυβέρνηση που παρέλαβε, έτσι ο κ. Μητσοτάκης συνέχισε μια συμφωνία εθνικού εξωτερικού ενδιαφέροντος αυτού που παρέλαβε. Όμως αυτά που είπε θα διασφαλίσει, σήμερα που μιλάμε 100 μέρες για κυβέρνησης, η Νέα Δημοκρατία είναι, κυρία Γιάμαλη, πολύ χαμηλότερα από τις προσδοκίες και πολύ χαμηλότερα από τον πίθη που ήδη έθεσε. 100 μέρες λες και είναι καμιά οχταετία Πασόκ. Μα εσείς φύγατε και πανηγύρισατε, λοιπόν, κύριε Μπουκόρο. Εσείς πανηγύρισατε και λέγατε 22 άξονες. Μια πολύ καλή αρχή, ένα πολύ καλό ξεκίνημα. Ο κύριος Παπαθανάσης σήμερα στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο ζήτησε να πάρει το λόγο για να απαντήσει δίθεν σε ερωτήματα βουλευτών για να μας κάνει τώρα προπαγάνδα για τις 100 μέρες κυβέρνησης. Λέτε και έγιναν φοβερές αλλαγές. Ο κύριος Παπαθανάσης όμως αναφέρθηκε και στην έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος και στις εκτιμήσεις της για τον αναπτυξιακό, έτσι. Βέβαια. Λοιπόν, άνω τελεία, πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε με τον κύριο Κρυθαρίδη που τον έχουμε αφήσει παραπονεμένο τόση ώρα. Επιστρέψαμε στο Κόντρα 24. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της Κόντρα News που κυκλοφορεί αύριο στα περίπτερα. Λοιπόν, στο κύριο θέμα, το αναπτυξιακό αγαπάει τις πολυεθνικές ελεγκτικές. Θύελα αντιδράσεων για τη φωτογραφική τροπολογία. Σε ξένους ομίλους περνάει ο έλεγχος των επενδύσεων. Πετάνε έξω τις ελληνικές εταιρείες. Στο Καπέλο, κατάπαυση του Πειραιός για 5 ημέρες για να φύγουν οι Κούρδοι. Και όλα τα υπόλοιπα θέματα, μεταξύ των οποίων και τα κύρια σημεία της νέας συμφωνίας για τον Brexit. Μην χάσετε την Κόντρα News που κυκλοφορεί αύριο νωρίς-νωρίς στα περίπτερα. Ο κύριος Κατρίνης ζήτησε στο διάλειμμα χρόνο από τον κύριο Κρυθαρίδη που τον παραχώρησε. Παρακαλώ. Σήμερα για μας είναι μια ιστορική μέρα, κυρία Γιάμαλη. Συμπληρώνονται 38 χρόνια
από την ημέρα της αλλαγής, 18 Οκτωβρίου του 1981, από τη νίκη του ΠΑΣΟΚ. Κοινάλιστε τώρα. Έτσι, τη νίκη του ΠΑΣΟΚ και την άνοδο του Ανδρέα Παπανδρέου στην κυβέρνηση της χώρας. Mm-hmm. Και αυτό να πολλά πω, άλλαξαν από τότε. Γιατί το ξέχασα. Ναι, αλλά αυτό δεν το ξεχάνω ποτέ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Πιθαρίδη. Έχει πολλούς μνηστήρες αυτή η μέρα πλέον και η αλλαγή. Πάμε στον κύριο Κρυθαρίδη. Ο κύριος Κρυθαρίδης, για όσους δεν τον ξέρετε, είναι ο εκπρόσωπος τύπου του Μέρα 25. Το ξαναλέω, νεαρός αλλά ιδιαίτερος δυναμικός. Τι λέτε εσείς για όλα αυτά, κύριε Κρυθαρίδη? Κοιτάξτε, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τις διάφορες κινητοποιήσεις, όπως προείπατε. Mm-hmm. Διότι παραλείψατε αθελά σας να αναφερθείτε και στους Κούρδους που ήταν το απόγευμα, που είχαν μια κινητοποίηση, έτσι, και με τις εξελίξεις. Είναι και... για ένα διεθνές θέμα, ναι, αναφερόμουν, ναι, ναι, στα αντικυβερνητικά, έχετε δίκιο. Ναι, έχετε, πραγματί, με τις εξελίξεις κιόλας που είδαμε. Εδώ και μια εβδομάδα, άλλωστε, διαδηλώνουν. Ναι, ακριβώς, κάθε μέρα, και σήμερα ήταν εκεί, δώσαμε κι εμείς το παρόν. Μάλιστα προσπάθησε έτσι η αντιπροσωπεία τους μαζί με μια βουλεύτρια του Μέρα 25 να επιδώσουν και ένα ψήφισμα στην Αμερικανική Πρεσβεία. Δεν τα καταφέραμε, όπως καταλαβαίνετε, λόγω της αστυνομοκρατίας που υπήρχε, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι και αυτό έτσι μια κίνηση σε όλο αυτό το οποίο γίνεται εκεί κάτω, το οποίο είναι κάτι δραματικό και πραγματικά ελπίζουμε αυτό το οποίο ακούσαμε σήμερα με την εκεχηρία να μην είναι ούτε έτσι απλά επικοινωνιακό, επιφανειακό κτλ. Και να είναι ουσιαστικό και να μην διαρκέσει και μόνο 120 ώρες. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά θα δώσει αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν προδοθεί τουλάχιστον 4 φορές από τη Δύση και έχουν βασανιστεί ποικιλοτρόπως και από την Τουρκία και όχι μόνο, μια πραγματική ανάσα και μια αξιοπρεπή ζωή. Πέρα από αυτό, έτσι, το Brexit, το οποίο σε ένα άλλο, ας πούμε, θέμα, για το οποίο και εμείς έχουμε μια ιδιαίτερη αγωνία. Έχει κάνει και σχετική ερώτηση και ο γραμματέας μας στη Βουλή, τον κύριο Μητσοτάκη, για τη στάση που σκόπευε να κρατήσει στο σημερινό, έτσι, στη Σύνοδο Κορυφής. Ελπίζουμε πραγματικά αυτή η συμφωνία που επετέφθη να ψηφιστεί, να περάσει από το Βρετανικό Κοινοβούλιο. Για τον Brexit. Όχι επειδή είναι η καλύτερη δυνατή, αλλά γιατί θεωρούμε ότι οποιαδήποτε άλλη συνθήκη θα ευνοήσει πάρα πολύ τον κύριο Τζόνσον, θα ευνοήσει πάρα πολύ τους ευρωσκεπτικιστές στη Μεγάλη Βρετανία και θα δημιουργήσει συνθήκες οι οποίες ούτε ευνοϊκές ούτε καλές θα είναι, κυρίως για την εργατική και όχι μόνο τάξη στη Μεγάλη Βρετανία. Μάλιστα. Για τη συμφωνία των Πρεσπών έχετε... Για τη συμφωνία των Πρεσπών εμείς δεν έχουμε... Δεν έχετε θέση, αποκλείεται. Όχι, έχουμε θέση, αλλά δεν έχουμε κάτι έτσι να... Θεωρείτε να ότι έχει κάνει οβιδιακή κυβίστηση η Νέα Δημοκρατία? Αυτό ήταν, νομίζω, δεδομένο. Mm. Έτσι. Ήταν κάτι το οποίο φαντάζομαι ότι και ο ίδιος ο κόσμος Νέας Δημοκρατίας βαθιά μέσα του ήξερε, διότι ουσιαστικά η κυβέρνηση και ερχόταν με μια λογική του ναι μεν αλλά έτσι κι αλλιώς δεν θα συγκρούταν σε καμία περίπτωση έτσι, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις επιταγές. Εμείς πάντως σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι η συμφωνία των Πρεσπών είναι μια καλή συμφωνία, δεν εξ αρχής έτσι, την είχαμε στηρίξει, με πολιτικό κόστος αν θέλετε για ένα κόμμα και όλο το οποίο δεν είχε ούτε παρουσία τότε ακόμα στην Ευρωπαϊκή. Το ποτάμι πάντως το πλήρωσε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να σου πω ότι και εμείς καθαρά είχαμε ταχθεί. Δεν μπήκαμε στη λογική να παίξουμε τέτοια παιχνίδια. Και πραγματικά θεωρούμε ότι μακάρι έτσι, οι βόρειοι γειτονές μας και αυτοί να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που ωστόσο θα αλλάξει, ελπίζουμε, και να δώσουν και ο λαός τους τη μάχη αυτή για να αλλάξει αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Και από εκεί και έπειτα τώρα εμείς δεν συμφωνούμε στην ένταξή τους στο ΝΑΤΟ, γιατί θεωρούμε ότι είναι ένας λάθος λόγος. Βλέπουμε τι γίνεται έτσι, με το ΝΑΤΟ και με όλους αυτούς τους πολεμικούς μηχανισμούς. Αλλά αυτό είναι κάτι που έτσι κι αλλιώς, πιστεύοντας την αυτοδιάθεση των λαών, μάλιστα, ούτε θα το αποφασίσουμε ούτε θα το κρίνουμε. Ολοκληρώσαμε. Πείτε και πάμε τώρα. Και στα εσωτερικά, αν ναι, θέλετε. Θα πάμε στα εσωτερικά ούτως ή άλλως στη συνέχεια στα της οικονομίας, αν σε αυτά θέλετε να κινηθείτε, στο δεύτερο γύρο. Εκεί θα πάμε στην συνέχεια. Ο Βιντιακή κυβίστηση δεν πρόκειται να γίνει πανευρωπαϊκός όρος όπως έγινε η Κολοτούμπα. Και αυτό λέει πολλά. Καλά, οι Ευρωπαίοι έχουν άποψη για αυτά συγκεκριμένη.
Νομίζω τα απάντησε ο κύριος Γιούνκερ αυτά, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να πάω στα μηνύματα του κόσμου, τα οποία είναι πάρα πολλά. Στέλνει ο κόσμος, οι τηλεθεατές, ο κύριος Καμπουρίδης, που έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία συμφωνία των Πρεσπών, στέλνει το δικαίωμα βέτο συνένταξη των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τι έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν είναι μόνος του, είναι πολλής κόσμος που στέλνει τι είχε πει ο κύριος Μητσοτάκης προεκλογικά. Η κυρία Μάγδα λέει από τη Θεσσαλονίκη ότι όσο και να αναλύουμε τις πρέσπες, η προδοσία είναι προδοσία. Ο κύριος Ολύμπικ Ζούς λέει ότι να ανταλλάσσουμε 2-3 πρωθυπουργούς και 20 υπουργούς με αντάλλαγμα τον Μισελ Μπαρνιέ. Ο κύριος Χάρης από το παλιό Φάληρο λέει μη μιλάμε για κυβιστήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ και τα συμπαρομαρτούντα του κύριε Καλαματιανέ απέδειξαν ότι είναι οι θειασότες του είδους. Ο κύριος Ανδριανόπουλος λέει να θυμίζει τα όσα έχει πει μετακλογικά ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα μπλοκάρει τη συμφωνία στην περίπτωση που δεν τηρείται. Αυτό δεν είπε και σήμερα. Σήμερα το είπα αυτό. Εγώ λέω ότι δεν το έλεγε παλαιότερα. Ο κύριος Γρηγόρης στέλνει το βίντεο της 26 Ιανουαρίου που έλεγε ότι θα ασκήσει βέτο ο κύριος Μητσοτάκης. Ένα θέμα για τον Δήμο Γλυφάδα στέλνει η κυρία Αθηνά. Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Μένει στα αγγλόφωνα μηνύματα η κυρία Αντζελίκ. Ευχαριστούμε που στα αγγλικά μας παρακολουθείτε παρόλα αυτά. Λοιπόν, και εδώ ο κύριος Μπουκόρος, λέει η κυρία Αλεξάνδρα από τον Κορυδαλό, αφού ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει μόνο αλήθεια, πού είναι οι καλές και καλοπληρωμένες δουλειές? Θα πάμε στην οικονομία όμως και θα μας το απαντήσετε αυτό συνέχεια. Αν θέλετε, ναι. Κύριε Μπουκόρο, το ότι είστε κυβέρνηση δεν σημαίνει ότι θα ακούμε μόνο εσάς, λέει η κυρία Βιολέτα από την ΠΕΦ. Και κύριε Μπουκόρο, η κυρία Κατερίνα από τα Κάτω Πετράλωνα, να θυμόμαστε πολύ καλά τι λέγατε. Απευθύνομαι, η κυρία Κατερίνα, στου ΣΥΡΙΖΑ εκλεγμένου και μη. Ποτέ στην διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν λέγατε τον Τσίπρα πρωθυπουργό, αλλά μόνο Τσίπρα. Ο κύριος Ιωάννης από Γερμανία. Η Μακεδονία είναι μία και ελληνική. Δεν είμαστε Μακεδονομάχοι, αλλά αγαπάμε την πατρίδα. Ο κύριος Σπύρος. Κύριε Μπουκόρο, ισχύει ότι όσοι λαθρομετανάστες έρχονται εδώ, δεν θα τους δέχεται πίσω η Τουρκία? Ο Σαμαράς θα ρίξει τον Μητσοτάκη, όπως και τον πατέρα του, λέει ο κύριος Άρης από Ελίσια. Νομίζω ότι δεν ισχύει. Πάντως, κυρία Γιάμαλη, είναι εντυπωσιακό πόσοι απόδημοι Έλληνοι μας βλέπουν. Μας βλέπουν από όλο τον κόσμο. Να το συνδέσω και με την ψήφο. Με την ψήφο αποδήμων, με τη συζήτηση που θα πάμε και εκεί αργότερα. Στη συνέχεια, στα θέλω να πάω στον Θανάση μου, θα απαντήσουμε σε όλα, ιδίως στα οικονομικά. Εκεί πάμε τώρα. Θανάση μου, αναπτυξιακό, οικονομία. Τι γίνεται, κόκκινα δάνεια. Μιλάμε μόνο για τη Συρία. Να θυμηθούμε ότι οι Κούρδοι έκαναν μια καταγγελία για βρώμικο πόλεμο από την Τουρκία με χρήση βομβών ναπάλμ και φωσφόρου, τα οποία είναι απαγορευμένα όπλα. Ο ΑΚΑΡ το διέψευσε, αλλά τα μωρά που είναι καμένα στα νοσοκομεία είναι μια απόδειξη. Μάλιστα. Λοιπόν, για το αναπτυξιακό τι να πούμε. Ένα αναπτυξιακό το οποίο στερείται της αναπτυξιακής φλόγας, θα έλεγα. Κατακρεουργεί εργασιακά δικαιώματα, κυριολεκτικά. Μπορεί να προκαλέσει μειώσεις μισθών, κυριολεκτικά. Ο κύριος Μητρόπουλος πριν μερικές εβδομάδες είχε υπολογίσει ότι μπορεί να μειώσει τους μισθούς ακόμα και ως 30%. Είναι μια εκτίμηση αυτή. Μείωση μισθών, λέει. Βεβαίως. Γιατί όταν, ας πούμε, θα αλλάξουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, όταν δεν θα υπάρχουν. Δεν θα αυξηθούν οι μισθοί, δεν θα δω. Όταν θα υπερτερούν, ας πούμε, οι τοπικές συμβάσεις των κλαδικών, θα βρεθούμε ακριβώς σε αυτή την κατάσταση. Κύριε Γιάννη, γιατί τα λέτε αυτά τα πράγματα, αφού ξέρετε. Τα λέει το αναπτυξιακό, κύριε Μπουκόρο. Ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο σε οριακές περιπτώσεις. Υποπτώχευση εταιριών και μόνο με τη συμφωνία των εργαζομένων. Γιατί τα λέτε αυτά και τα γενικεύετε? Γιατί τα γενικεύετε? Μισό λεπτό να απαντήσω στον κύριο Μπουκόρο. Ναι, βεβαίως, κύριε Λιζοριάννη. Κύριε Μπουκόρο, αν με ακούγατε προσεκτικά, δεν είπατε θα λέγατε, μπορεί. Εγώ οφείλω να το διευκρινίσω. Είπα μπορεί. Εγώ οφείλω και να το οριοθετήσω. Δεν έχω καμιά εμπιστοσύνη. Όπως το οριοθετεί πλήρως και ο νόμος. Και επειδή δεν έχω καμιά εμπιστοσύνη σε υπουργούς οι οποίοι υπογράφουν καταπάτηση εργατικών δικαιωμάτων και κατακτήσεων πολλών δεκαετιών, μπορώ να είμαι πολύ περισσότερο καχύποπτος.
Κύριε Λιζογιάννη, μπορώ να σας ρωτήσω κάτι? Μου ρωτήσετε τι θέλετε. Σας βλέπω έτσι και καλά κάνετε, έτσι πρέπει να είναι οι δημοσιογράφοι. Πολύ είστε συνάδελφος άραστε, κύριε Μπουκάλη. Πολύ αυστηρό κριτή ενός νόμου που δεν έχει ψηφιστεί ακόμα και δεν έχουμε δει τα αποτελέσματά του. 4,5 χρόνια, κύριε Λιζογιάννη. Αν περιμένουμε να μειωθούν οι μισθοί, κύριε Μπουκόρο, για να κάνουμε κριτική, αφήστε να σας θα είναι κατόπιν εορτής. Αφήστε να σας ρωτήσω. Βεβαίως. 4,5 χρόνια, mm-hmm. το 55% των συμβάσεων που υπογράφηκαν σε αυτή τη χώρα, ναι. ήταν 2 ώρα και 4 ώρα. Ασκήσατε τόσο σκληρή κριτική. Λοιπόν, εγώ ήταν μισή δουλειά, μισή ζωή. Μου επιτρέπετε. Που φώναζε ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση. Μου επιτρέπετε να... Ασκήσατε κάποια κριτική. Μου επιτρέπετε... Τόσο σκληρή όσο ασκείτε σε εμάς. Μου επιτρέπετε να σας απαντήσω. Ναι, βεβαίως. Αυτό εμπεριέχει, ας πούμε, ένα σχόλιο το οποίο, εντάξει, το προσπερνάω. Είναι όχι, δεν είναι προσωπικό. Σχόλιο. Όχι, αφήστε. Δεν είναι προσωπικό. Ίσως αλλά λάθος... το μου λέτε ανάσκησα κριτική. Όχι, όχι. Λάθος διατύπωση. Ενώ το λοιπόν, θεωρείτε σοβαρότερο. Αφήστε. Ένα νομοσχέδιο που δεν έχει ψηφιστεί. Να σας απαντήσω. Από μια πραγματικότητα την οποία είδαμε. Να σας απαντήσω, κύριε Μπουκόρο. Βεβαίως. Δεν έχει καμιά προσωπική αφή πάντως. Η οικονομία δεν κινείται με διοικητικές πράξεις. Σωστό, συμφωνώ. Κανένας υπουργός, συμφωνώ. Καμία κυβέρνηση δεν μπορεί αύριο να πει συμφωνώ. Ότι όλες οι προσλήψεις θα είναι 8 ώρες. Συμφωνώ. Και δεν θα είναι λοιπόν. Συμφωνώ. Θα πρέπει να λάβετε υπόψη μια οικονομική πραγματικότητα η οποία λέτε όσο κάτι η... πολύ σπουδαίο. Να τελειώσω λίγο. Λέτε κάτι πολύ σπουδαίο. Να τελειώσω λίγο. Ναι. Όσο η ανεργία είναι υψηλή θα βλέπουμε 4 ώρα, 6 ώρα κλπ. Συμφωνώ. Μόλις, όταν η ανεργία καταφέρετε εσείς οι κυβερνήσεις να μειώσετε την ανεργία σε χαμηλά ποσοστά, τότε θα δούμε και την απασχόληση κύριε τη μερική να μειώνεται και δραστικά. Απολύτως. Αυτή είναι η λογική. Συμφωνώ απολύτως. Ακριβώς, δεν λέω κάτι άλλο. Βάζω όμως 2 σημεία. Βάλτε όσα θέλετε. Το ένα, ασφαλώς συμφωνώ ότι όσο αυξάνεται η ζήτηση θέσεων εργασίας, ανεβαίνουν και οι μισθοί. Ακριβώς. Και οι μισθοί όμως, και η απασχόληση. Με διοικητικές πράξεις δεν έρχεται ούτε ανάπτυξη, ακριβώς. ούτε πτώση της ανεργίας, ούτε με νομοθεσία. Ακριβώς. Όταν όμως ο νόμος, όπως ο συγκεκριμένος, λέει τι, κύριε Λιρτσογιάννη, την υπεροριακή απασχόληση στους πλήρους απασχόλησης την μειώνω το κόστος, ενώ στους 4 ώρους δεν μειώνω το κόστος της υπεροριακής απασχόλησης. Είναι αυτό ένα μέτρο ενίσχυσης της πλήρους απασχόλησης? Αν διαβάσετε μια και ανάλυση το του κυρίου Νικολάου. Μα δεν μιλάμε για έργο, κύριε. Δεν μιλάμε για έργο, κύριε. Μιλάμε για ξεκάθαρη διάσταση. Κύριε Μπουκόρα, πλάκα κάνετε. Η αδίλητη εργασία. Ποιος θέσπισε τα αυστηρότατα πρόσφατα? Κύριε Καλαφιανέ. Ανοίγετε την πόρτα. Ποιος θέσπισε τα αυστηρότατα πρόστιμα για την μαύρη εργασία? Μπορείτε να μας πείτε ποιος? Μήπως ήταν ο σημερινός υπουργός εργασίας που ήταν και τότε υπουργός εργασίας? Τι λέτε, κυρία Γιάμαλη? Το 1500 είναι μέτρο βρούτσι για την αντίδοτη εργασία και τη μείωσε την αντίδοτη εργασία κατά 40%. Τότε γιατί πήρατε το ΣΕΠΕ και τον αφήστε τώρα, έτσι το ερμηνεύει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι το ερμηνεύει. Κάνουμε ένα ελεγκτικό όργανο κεντρικό με μεγαλύτερη ισχύ, με μεγαλύτερους ανθρώπινους πόρους. Αυτό ακριβώς που κάναμε στον ΕΦΚΑ για την έκδοση συντάξεων, η οποία καθυστερούσε 3 και 4 χρόνια επί ΣΥΡΙΖΑ και στις 26 Σεπτεμβρίου. Και στις 26 Σεπτεμβρίου. Αυτό δεν είναι απάντηση, αγαπητέ συνάδελφε. Βεβαίως επί ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία στις 26 Σεπτεμβρίου πλήρωσε 66.000 συντάξεις χειρίας αυξημένες με τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ του Μαΐου του 19. Μάιος 19, 46-11 νόμος. Τις οποίες όμως ο νόμος Κατρούγκαλου είχε κατακρεουργήσει, κύριε συνάδελφε. Και το διορθώσαμε το Μάιο λοιπόν, του 19. Αλλά δεν το εφαρμόσατε. 46-11. Τις κατακρεουργήσατε. Έγιναν εκλογές, κύριε Μπουκόλα. Έγιναν εκλογές τον Ιούνιο. Και εγώ σας λέω ότι ήταν προεκλογική αυτή η διάταξη. Και εγώ σας λέω ότι ήταν προεκλογική. Μα εμείς την ψηφίσαμε. Τι ήταν του Ιουνίου? Του Ιουνίου. Την καθυστερήσατε κάθε 2 μήνες. Δηλαδή έπρεπε να εφαρμοστεί τον Ιούνιο και την εφαρμόσατε το Σεπτέμβριο.
Γιατί μας λέει ο κύριος Καλαματιανός. Ακούστε, κυρία Γιάμαλη, και αγαπητοί με τον νόμο σας. Δεν ακούμε γιατί μιλάτε και δύο μαζί. Μας λέει ότι κατακρεουργήσαμε. Κύριοι, είπατε δεν θα με διακόψετε, αλλά με έχετε διακόψει. Μα μου λέτε τώρα ότι είναι νόμο και δεν θα με διακόψετε. Σας παρακαλώ όμως, Θανάση μου, κάπου εδώ πρέπει να μπει μια τελειακή από εσένα. Κύριε Γιάμαλη, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Μας λέει ο κύριος Καλαματιανός. Δεν θέλουν να ακουστεί αυτό γιατί πονάει. Δεν έχει νόημα. Δεν θέλουν να ακουστεί. Κυρία Γιάμαλη. Κύριε Σουρμελίδη, τους βλέπετε. Βοηθήστε με. Μας λέει η κυρία Γιάμαλη ο κύριος Καλαματιανός ότι ο νόμος Κατρούγαλου κατακρεούργησε επί τρία χρόνια τη συντάξη κυρία. Τη συντάξη κυρία. Ήρθαν ένα μήνα πριν τις εκλογές. Διόρθωσαν το λάθος τους και μας κατηγορούν εμάς που με ταχύτητα πληρώσαμε τον κόσμο. Με ταχύτητα καθυστερήσατε και δεν γίνεται να παίζουμε ρόλο ωκεανόκρανου. Επειδή δεν γίνεται να παίζουμε ρόλο ωκεανόκρανου. Να τελειώσω. Θανάση μου, μίλησε τρία λεπτά. Μία ατάκα θα πω μόνο. Πες την τελευταία, την ατάκα να κλείσουμε. Γιατί είπε ο κύριος Μπουκώρος για την υπερορία της μερικής απασχόλησης. Ξέρετε τρόπος... γιατί το λέω αυτό. Αφήστε, κύριε Μπουκώρο. Δεν θα βγάλουμε άκρη σήμερα. Αντιλαμβάνεστε. Η έρευνα, κύριε Μπουκώρο, σας παρακαλώ. Άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά, γιατί εγώ είμαι δημοσιογράφος, δεν είμαι ειδικός, έχουν κάνει μια έρευνα, μια μελέτη, η οποία δείχνει ότι εάν δεν λειτουργήσει πολύ 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 αυστηρά το ΣΕΠΕ, μπορεί να έχουμε συνέπειες να εργάζονται περισσότερο και να χάνουν δύο μισθούς το χρόνο αυτοί οι εργαζόμενοι. Ωραία. Γι' αυτό προηγουμένως είπαμε για το ΣΕΠΕ. Μπορώ το οποίο να απαντήσω πρέπει σε 30 δευτερόλεπτα. Δεν έχει νόημα, κύριε Μπουκώρη, να μας πείτε τι έχετε πάθει πάλι με τις καθαρίστριες και τους οδοκαθαρίστες. Λοιπόν, απαντάω στο πρώτο ερώτημα και θα γιατί σας αυτό πω, ήταν ένα θέμα στην πολύ σύντομα. Σύντομα, γιατί βολεύει η κουβέντα να την πετάμε. Με το να απολύεται καθαρίστριες σε αυτή τη χώρα. Ακούστε να δείτε. Φεύγετε, έρχεστε με τις καθαρίστριες. Τι γίνεται σήμερα, γίνονται προσλήψεις 4 ώρες, βάζουν και μια ώρα υπερορία, απασχολούν τον εργαζόμενο και άλλες 2 ώρες, 3 επαναφέρετε τους εργολάβους, κύριε Μπουκώρα. Μισό λεπτό, κύριε Γιάννη. Κοιτάξτε, αυτά τα προβοκέ, εγώ τα προσπερνάω έτσι. Θα απαντήσω σε όλα και θα ακούσετε τις απαντήσεις. Δεν χαϊδεύουμε εδώ. Τι κάνει λοιπόν ο νόμος όταν κρατάει υψηλό το κόστος της υπεροριακής απασχόλησης τα 4 ώρα, ουσιαστικά, και μειώνει την υπεροριακή απασχόληση τα 8 ώρα. Βολεύει καλύτερα τον εργοδότη να κάνει το 4ωρο 8ωρο και να μην κινδυνεύει με το αυστηρότερο πρόστιμο. Για τον ελεγκτικό μηχανισμό. Η συνένωση αρκετών ελεγκτικών μηχανισμών θα δημιουργήσει μια πανίσχυρη υπηρεσία με πολύ προσωπικό και όχι με επιθεωρητές. Με όχι των συνενούμενων υπηρεσιών, κυρία Γιάμαλη. Και όχι με επιθεωρητές επιθεώρησης εργασίας που βάζαν ρεφενέ επί ΣΥΡΙΖΑ βενζίνες για να πάνε να κάνουν έλεγχο. Έτσι. Μια ισχυρή υπηρεσία που θα κάνει ελέγχους. Έχουμε κηρύξει πόλεμο στην αδήλωτη εργασία. Καλά. Τώρα για τους καθαριστές και για τις καθαρίστριες και για τους ΟΤΑ. Ναι. Ακούστε να θυμηθείτε για τον χρόνο αυτό το πόλεμο. Να θυμηθείτε τα περί πολέμου. Ακούστε να θυμηθείτε το πόλεμο. Η διάταξη για εργολάβους στις ανταποδοτικές υπηρεσίες και μόνο αυτές μιλάμε, έτσι, καθαριότητα, φωτισμό κτλ. Υπήρχε. Αλλά απαιτούσε απόλυτη πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. Ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και έκανε ένα εκλογικό νόμο απλή αναλογική. Γιατί είναι οι έξαλλοι εργαζόμενοι των ΟΤΑ τότε. Θα σας πω, κυρία Γιάμαλη, μην ανησυχείτε. Θα σας πω. Ήρθε λοιπόν όλοι ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι. Τρομάρα, ήρθε δεν ο είναι. ΣΥΡΙΖΑ, ακούστε, κυρία Γιάμαλη, τώρα υπάρχουν λογικές απαντήσεις όπως λογικά είναι και τα ερωτήματά σας. Να είστε καλά, λοιπόν, για πάμε. Λέω λοιπόν ότι ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ, έφερε έναν νόμο απλής αναλογικής στην αυτοδιοίκηση και σε πολλούς δήμους χάθηκαν οι απόλυτες πλειοψηφίες. Ξέρατε, με το προηγούμενο σύστημα, όποιος έπαιρνε τη δεύτερη Κυριακή είχε και απόλυτη πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όχι, δώσαμε και έγιναν κάποιες. Αυτό δεν δημιουργεί πλειοψηφία τα όσα αλλάξαμε εμείς. Δίνει τη δυνατότητα στο Δήμαρχο να παίρνει κάποιες αποφάσεις σε οριακές περιπτώσεις. Περί αυτού πρόκειται οι αλλαγές που ήρθαν. Ωστόσο, απόλυτες πλειοψηφίες. Και δίνεται ολόκληρα τμήματα, δίνει το δικαίωμα ολόκληρα τμήματα να δοθούν σε ιδιότητες καθαριότητα. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ μένω στην καθαριότητα. Πούμε, κύριε... Αφήστε το γενικό φιλοσοφικό εσείς, θέμα. Κύριε Σουρμελίδη, η καθαριότητα είναι εσείς, το θέμα. Εσείς, κύριε Σουρμελίδη, στην Κέρκυρα πέρυσι τι θα κάνατε. Για τη χωματερή, λέτε. Όχι, λέω για τους τόνους σκοπιδιών δίπλα στα καταλήματα των τουριστών.
Τι σημαίνει θα αυτό. Κάνατε. Τι σχέση έχει αυτό. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα κομματερής και κοινωνίας και συνολικότερο ζήτημα. Αρχικά να μην δημιουργούνται μύθοι. Δίνει το δικαίωμα. Διαβάζω από την ανακοίνωση της ΠΟΕΟΤΑ που δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ καθόλου. Δίνει το δικαίωμα στους δημάρχους εκτός της υπηρεσίας καθαριότητας να εκχωρούν σε εργολάβους και τις υπηρεσίες πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού και συγκεκριμένα τη συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών καθαριότητας και ενοχλής των χώρων και δημοτικών κτηρίων συντήρησης χώρων. Υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα λέγονται αυτές. Και περιλαμβάνονται όλες αυτές που περιγράψατε. Χαρίσετε περισσότερα από όσα είπαμε δηλαδή στην αρχή. Όχι, ανταποδοτικού χαρακτήρα είναι όλα αυτά. Τι σημαίνει ανταποδοτικού χαρακτήρα? Ότι πληρώνουν οι πολίτες για να τους παρέχουν οι Δήμοι αυτές τις υπηρεσίες. Και οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να, εφόσον απληρώνουν ακριβά οι πολίτες, να προσφέρουν υπηρεσίες. Όπου υπάρχουν αδυναμίες προσφοράς υπηρεσιών και μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις θα έχει τη δυνατότητα ο Δήμος να δώσει μια εργολαβία. Το άρθρο 185 προκειμένου... δίνει χωροχάρτη και αναδρομικά νομιμοποιεί τις διαπεριφοράς συνεδρίας των Δημοτικών Συμβουλίων και πάβει τις διώξεις που έχουν ασκηθεί, ναι ή όχι? Κοιτάξτε να δείτε, κυρία Γιάμαλη, αυτή είναι μια ερμηνεία που μπορεί να κάνει η αντιπολίτευση. Διαπεριφοράς συνεδριάς υπήρχαν και το στα κάνει όλη η αντιπολίτευση όμως, το κάνει μόνο η αξιωματική. Και στα δημοτικά συμβούλια, σε διάφορες περιπτώσεις πίεσης χρόνου και όλα αυτά. Με οικονομικό οπωσδήποτε... αποτέλεσμα, κύριε Μπουκούρο. 10 εκατομμύρια. Με οικονομικό αποτέλεσμα, τι εννοείται? Συγγνώμη, εσείς έχετε ακούσει ποτέ διαπεριφορά συνεδρίας που να λέτε ότι είναι απευθείας ανάθεση τόσων χιλιάδων ευρώ σαν δημός? Πού έγινε αυτό, κύριε Καταγγελία? Άλλο λέω. Εδώ υπάρχει μια διάταξη. Συγγνώμη, κύριε Γιάννη. Παρακαλώ, κύριε Καταγγελία. Αν υπάρχει τέτοιο περιστατικό, να το θέσουμε. Να το αναλύσετε, να το σχολιάσουμε. Πολύ ωραία. Να το καταδικάσουμε. Πολύ ωραία. Εδώ η διάταξη λέει μέσα. Συγγνώμη, κύριε Καταγγελία. Μα με ρωτήσατε κάτι να σας απαντήσω. Θέλω να σας απαντήσω. Έως 10 εκατομμύρια ευρώ. Αν θέλετε να σας απαντήσω, λέει μέσα η διάταξη ότι όχι μόνο από εδώ και πέρα είναι νόμιμες διαπεριφοράς συνεδριάσεις, αλλά λέει ότι κυρίως τώρα διώξεις που έχουν ασκηθεί για προφανώς. Βέβαια, τις προτιμούσαμε παράνομες. Για οικονομικά αποτέλεσμα. Για πραγματικότητα. Κοιτάξτε, διώξεις δεν έχουν ασκηθεί για τη διαδικασία. Για το αντικείμενο ακριβώς. Προφανώς έχουν ασκηθεί για το αποτέλεσμα, το οικονομικό ή το έννομο που έχουν παράξει. Ακριβώς. Και λέει ότι όσες διώξεις δηλαδή έχουν ασκηθεί. Σταματάει, κύριε Κατρίνη. Προσέξτε λίγο, κύριε Μποκορό. Εγώ επειδή ήμουν στην Επιτροπή σήμερα, δεν ξέρω αν το ακούσατε κι εσείς, γιατί κι εσείς είστε από τους συνεπείς βουλευτές και ήσασταν στην Επιτροπή σήμερα. Νομίζω ότι η βουλευτής αντιπολίτευσης εξωματικής αναφέρθηκε ονομαστικά σε δήμαρχο, τον οποίο θεωρεί ότι καλύπτει συγκεκριμένη διάταξη. Και αν είναι ο συγκεκριμένος δήμαρχος, τον οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Πολάκης, για να λέμε τα ονόματα συγκεκριμένα, είναι ο δήμαρχος της πόλης, όπου είναι και δημότης ο πρωθυπουργός. Και αυτό έχει μια ιδιαίτερη αξία, κύριε Μπουκόρο, πιστεύω. Αν ο Πρωθυπουργός ως δημότης του Δήμου, σύμφωνα με τα λεγόμενα του κ. Πολάκη, ότι αφορά αυτή η διάταξη, λέει ότι πρέπει να ψηφιστεί μια διάταξη επιβολή των Ελλήνων, που λέει ότι πάγουν οι διώξεις για διαπεριφορά συνεδριάσεις που έχουν οικονομικό αποτέλεσμα και έχουν προκαλέσει την παρέμβαση της δικαιοσύνης. Ελέγχεται ως προς την ομιμότητά του το οικονομικό αποτέλεσμα, κύριε Κατρίνη. Για ποιο Δήμο λέτε, κύριε Κατρίνη? Αυτό λέτε για τα Χανιά, λέτε για την Γλυφάδα, για πού λέτε, γιατί είναι διάφορα. Ναι, είπε ο κύριος Πολάκης σήμερα στην Επιτροπή ότι αυτό αφορά. Εκτίμηση και το λέω επειδή το είπε. Όχι, εγώ το μεταφέρω ότι το είπε πολύ. Μεταφορά σε δημόσιο λόγο ότι αφορά, σημαίνει ότι το υιοθετείτε πλήρως, κύριε Κατρίνη. Κοιτάξτε, κύριε Μπουκόρο. Αφορά τον κύριο Παπα-Νικολάου που είναι στελεχός σας. Κύριε Μπουκόρο, όταν έρχεται μια διάταξη. Αυτό καταγγέλλεται. Κυρία Γιάμαλη, όταν έρχεται μια διάταξη την προηγούμενη Τετάρτη, 12 παρά 3 το βράδυ, μαζί με άλλες 70 διατάξεις, 70 που δεν έχουν μπει σε διαβούλευση. Και αυτή η διάταξη λέει μέσα ότι πάγουν οι διώξεις. Καταλαβαίνετε, κύριε Μπουκόρο, ότι είναι τουλάχιστον ύποπτη. Όπως και αυτή που λέει, κύριε Μπουκόρο, ότι αυξάνονται οι μισθοί των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των οργανισμών που είναι στο υπερταμείο. Που τη φέρατε 12 παρά 3 μεσάνυχτα Πέμπτης. Συγγνώμη, κύριε Καταγγελέα, σε καμία διαβούλευση. Πρώτη φορά με τον ελληνικό λαό, διάταξη στο ελληνικό κοινοβούλιο, με τους νέους να παίρνουν 430 ευρώ και προβλέπετε μισθούς 7.500 ευρώ. Και δεν ντρέπεστε. Δεν ντρέπεστε, να τη φέρατε 12 παρά 5 το πρωί. Αφήστε τα σε μένα. Την είχε φέρει και ο ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε αντιδράσει και τότε, ο ΣΥΡΙΖΑ την απέσυρε και τη φέρνετε μαζί με 70 διατάξεις. Σας το λέω γιατί είμαι εισηγητής στον αναπτυξιακό, που μόνο αναπτυξιακό δεν είναι, θα τα πω όταν μου δώσω το λόγο, κύριε Γιάμαλη, και φέρνετε αυτές τις διατάξεις.
Ότι υπάρχουν διώξεις. Μαραδρομική κύριε εφαρμογή. Κύριε Κατρίνη, έτσι. Είναι η πρώτη φορά στο ελληνικό κοινοβούλιο που έρχονται διατάξεις για πάση διώξεων. Όχι, δεν είναι. Είναι η πρώτη φορά στο ελληνικό κοινοβούλιο. Αυτό σας νύχτα τώρα έτσι, τώρα τροπολογία. Πάμε στο Γάμα Βουλγαράκη, ότι είναι νόμιμο, είναι και ηθικό. Κύριε Κατρίνη, ότι είναι νόμιμο, είναι και ηθικό. Δεν είπα αυτό, κύριε Βουλγαράκη, πάλι το 2019. Επειδή το ψηφίζει η Βουλή είναι κοιτάξτε, νόμιμο, άρα είναι και ηθικό. Την ιστορία μας δεν τη δεχόμαστε τμηματικά. Την πολύ ιστορία ωραία. Μας την πολιτική τη δεχόμαστε. Εσείς είπατε για καλή νομοθέτηση. Είπατε για καλή νομοθέτηση, κύριε Μπουκόρ. Μας έκανε μάθημα ο κύριος Γραπετρίτης. Και σε κάθε περίπτωση είναι μακράν η καλύτερη νομοθέτηση των τελευταίων δεκαετιών. Και τροποποιεί 36 διατάξεις του δικού του νόμου. Με διατάξεις της παιδείας. Πέρα μας ψηφίσαν η προηγούμενη μας φέρανε 50 πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, κυρία Γιάμαλη. Οι δύο διατάξεις σας πείρασαν. Εδώ με πράξη νομοθετικού περιεχομένου καταργήσατε το αυτοκίνητο του Κεθεά, κύριε Μπουκόρο, που dem, δεν υπήρχε κανένα λόγο να το καταργήσετε. Εν μία νυχτή, με PPP και μαζεύτηκε όλος ο κόσμος στο Σύνταγμα χθες σε συναυλία υποστήριξης. Απόψε αυτό μου δίνει αξία. Όχι, δεν έχετε αντιπάλους, έχετε κόσμο ο οποίος ελέγχει την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση κρίνεται κάθε φορά. Μας δίνει αξία αυτό. Κρίνεται αυτό που λέτε, κύριε Μπουκόρο. Και θέλω μετά την βραδιά, λέει ο κύριος Βασίλης από την Καλαμάτα. Καληνύχτα σας, κυρία μου, με τους ψευτολόγους φουνακλάδες. Φωνάζετε. Και θυμώνετε το κοινό που δεν μπορεί να σας ακούσει. Λοιπόν, πάμε για ένα διάλειμμα. Κύριε Βασίλη, μείνετε μαζί μας από την Καλαμάτα. Θα ηρεμήσουν τα πνεύματα και θα συζητήσουμε πιο ήρεμα μετά το διάλειμμα. Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι αν υπήρχε κάμερα στα διαλύματα και έγραφε, θα βγάζαμε πολύ περισσότερες ειδήσεις, αλλά αυτό δεν συμβαίνει. Λοιπόν, δεν θα ήταν και σωστό. Νομίζω ότι έχει ολοκληρώσει ο κύριος Μπουκόρος πλέον. Δεν έχει κάτι άλλο δεν να πει. Αφήσατε, αλλά εμπάσχε. Φωνάζει. Φωνή. Καλό, καλό. Και θα σας αφήσω. Έλεος, λέει ο κύριος Κώστας, ο κύριος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν αφήνει να καταλάβουμε τι λένε οι άλλοι συνομιλητές. Ξανά ο κύριος Κώστας. Στο όνομα της δέουσας ορθοφροσύνης εκλογική. Κάθε παραλογισμό. Τι είπατε, κύριε Κώστα? Λοιπόν, πάμε στον κύριο Καλαματιανό. Κύριε Καλαματιανέ, τι λέτε εσείς για αυτό το αναπτυξιακό νομοσχέδιο? Άκουγα πριν τους καλεσμένους στην εκπομπή του Μάκη του Κουρί. Ποιος φορέας ήταν? Όχι ο κύριος Μίχαλος, ο άλλος κύριος. Κορκίδης. Ο κύριος Κορκίδης. Λοιπόν, και έλεγε ότι εντάξει, σε γενικές γραμμές, σε ό,τι αφορά την μείωση της γραφειοκρατίας, είναι σε θετική κατεύθυνση το αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο. Μήπως είστε άδικοι, μήπως μαζί με το μπουγαδόνερα πετάτε και το μωρό? Κύριε Γιάμαλη, καταρχάς θα ήθελα να μιλήσω χωρίς διακοπές. Να ακουστεί η άποψη, όπως λέει και ο κύριος Κώστας και ο κύριος Βασίλης πριν, που όσο ελπίζω να μην πήγε. Ελπίζω να μην πήγε. Ξεκινάμε δηλαδή με διακοπή. Αφήστε να ακουστεί η άλλη άποψη. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, ελάτε, ελάτε, κύριε. Ακούστηκε ότι επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε μερική απασχόληση. Mm-hmm. Και ποιος το λέει αυτό? Η Νέα Δημοκρατία, ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, η οποία μας παρέδωσε 26% ανεργία. Εμείς παραδώσαμε στο 19% την ανεργία και μειούμενη, έτσι. Η μερική απασχόληση μειώθηκε στην πενταετία αυτή. Μειώθηκε. Είναι μειούμενη σε σχέση με αυτό που παραλάβαμε. 26% τον Δεκέμβρη του 2014, έτσι. Και την παραδώσαμε στο 19%. Από εκεί και πέρα, τώρα, το αναπτυξιακό που έχει τον εφάνταστο τίτλο «Επενδύω στην Ελλάδα». Μας δείχνει ποιο είναι το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας για την ανάπτυξη. Είναι ένα σχέδιο που αφορά λίγους και εκλεκτούς και δεν αφορά τον κόσμο της εργασίας. Γιατί προφανώς καταργεί τη λειτουργία των συλλογικών συμβάσεων, καταργεί την αρχή της ευνοϊκότερης διάταξης βάζοντας θέματα εξαίρεσης από τις κλαδικές συμβάσεις, όπως υπόθηκε και πριν, σε τοπικό επίπεδο, υπηρεσίων δηλαδή τοπικές ή επιχειρησιακές συμβάσεις, όπως λέει το νομοσχέδιο. Επίσης, καταργεί την αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης. Θα μπορεί δηλαδή ο Υπουργός, κατά το δοκούν, να εξετάζει και να αφαιρεί με υπουργικές αποφάσεις την επεκτασιμότητα των συμβάσεων. Και κυρίως καταργεί τη δυνατότητα μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία, έτσι, ώστε σε περίπτωση δίστροπου
εργοδότη να μπορεί το σωματείο, οι εργαζόμενοι να προσφέρουν στη διαιτησία για να έχουν την κάλυψη της συλλογικής σύμβασης. Αυτό είναι δεδομένο ότι θα οδηγήσει σε μείωση μισθών, θα οδηγήσει σε χειρότερους όρους εργασίας, είναι δεδομένο αυτό, και ερχόμαστε δηλαδή ουσιαστικά σε μνημονιακές διατάξεις χωρίς μνημόνιο. Το 2012 θυμίζω, με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου τότε, η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία Πασόκ είχε καταργήσει ξανά τις συλλογικές συμβάσεις, είχε μειώσει το κατώτατο μισθό και είχε εφεύρει τον υποκατώτατο για τους νέους μας και μετά απορούν γιατί μεταναστεύουν οι νέοι μας στο εξωτερικό, και είχε φτιάξει ένα πλέγμα στα εργασιακά, μαύρο σκοτάδι. Αυτό επαναφέρουν ουσιαστικά τώρα, χωρίς μνημόνιο, έτσι, και προσπαθούν να κάνουν την ανάπτυξη για συγκεκριμένη, με συγκεκριμένη στόχευση. Δεν έχουν στο μυαλό τους μια δίκαιη ανάπτυξη που επιστρέφει ένα μέρος του πλούτου που παράγεται σε αυτούς που τον παράγουν, που εργάζονται για να τον παράγουν. Έχουν στο μυαλό τους να εξυπηρετήσουν μόνο τους συμμετέχοντες. Ωραία, εσείς εστιάζετε εκεί πέρα, κύριε Καλαματιάνε. Είναι σημαντικές αυτές οι διατάξεις, γιατί δεν οδηγείται σε ανάπτυξη. Μισό λεπτό. Η κυβέρνηση όμως λέει ότι εμένα η λογική μου είναι να προχωρήσω σε απελευθερώσεις της αγοράς, όλα τα επίπεδα, και της αγοράς εργασίας και των άλλων αγορών, έτσι ώστε να γίνονται επενδύσεις. Η χώρα υπέφερε και πριν από τη χρεοκοπία, αυτό είναι αλήθεια, άσχετα δεν το λένε τώρα. Φεύγανε επενδύσεις, δεν έρχονταν επενδύσεις. Εσείς συνεχώς θέλετε να μπαίνουν εμπόδια σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις? Σε καμία περίπτωση. Μα αυξήθηκαν επί της τετραετίας του ΣΥΡΙΖΑ, αυξήθηκαν οι άμεσες επενδύσεις. Είχαμε μεγάλη αύξηση των άμεσων επενδύσεων. Τέσσερα χρόνια το σάρκατε το ελληνικό πάντως. Ένα μύθευμα αυτό, το οποίο δεν ισχύει. Βεβαίως αυξήθηκαν οι επενδύσεις. Και επίσης είδαμε το πόσες πολλές επενδύσεις φέρανε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ τόσο πριν το 2010, όσο και μέσα στα μνημόνια. Έφεραν επενδύσεις, γιατί δεν μπορέσαν να το κάνουν τότε και θα το δεν κάνουν τους τώρα. Δεν τους αφήσατε, άλλωστε, λένε, κατάργηση... ενώ ήσασταν και ανέτοιμοι να κυβερνήσετε όπως λένε δικά σας στελέχη. Αν η ανετοιμότητα σημαίνει ότι παραλάβαμε μια χώρα... Ξέρετε από πού αυξήθηκε. Κύριε Μπουκαρδιάδη. Ρωτάμε εμείς τώρα, κύριε Μπουκαρδιάδη. Σας παρακαλώ πολύ να απαντήσω. Ρωτάμε εμείς τώρα. Με την εκχώρηση των εκατομμυρίων στη Φράπορτ, την οποία πολεμούσε ο Ρεκόρ δεκαετίας ξένων επενδύσεων, άμεσο πάντως. Ελάτε, κύριε Καλαματιά, να παραλάβαμε μια χώρα το 2015, πτωχευμένη, χρεοκοπημένη, εντός μνημονίων, με 27%, 26% ανεργία που είπα πριν, με απώλεια 25% του ΑΕΠ, με καταβαράθρωση μισθών και συντάξεων, με απολύσεις, με 240.000 επιχειρήσεις κλειστές, και παραδώσαμε μια χώρα που είχε 37 δις μαξιλάρι οικονομικό, 10 συνεχή τρίμηνα ανάπτυξης, ρυθμισμένο χρέος, αποκαταστημένο το κοινωνικό κράτος και μειωμένη την ανεργία. Αν είναι, αν είναι έτσι ανέτοιμοι, μακάρι να κυβερνάνε συνεχώς. Κύριε Καλαματιά, ναι. Άλλωστε είδαμε και τους έτοιμους όταν κυβερνούσαν. Έτσι. Θα μου επιτρέψετε όμως, γιατί καλά είναι όλα αυτά. Και εγώ λέω δεδομένα. Να τώρα δώσω, το ότι ψήφισε ο κόσμος είναι πολύ παράγοντες. Να αναγνωρίσω σε ένα βαθμό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, έστω εν μέσω μνημονίων, προσπάθησε να ανασυγκροτήσει κοινωνικές δομές, κοινωνικό κράτος και να επαναφέρει κάποιες από τις εργασιακές ρυθμίσεις που θα έπρεπε να έχουν επανέλθει νωρίτερα εν καιρό μνημονίων, γιατί είχαμε έναν υποκατώτατο. Θα μιλήσετε και εσείς, κύριε Μπουκόρ, να μιλήσουν και άλλοι. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούσε να ανταλλάξει, όταν μπορούσε να ανταλλάξει. Αντιπολίτευση, θα έχει τον τελευταίο λόγο για αντιπολίτευση. Έχετε πάρει τη μερίδα του Λέοντος σε τύπου με την κοινοβουλευτική. Δεν είναι να μα το ρωτά αυτό. Αυτό ρωτάμε τώρα. Ένα λεπτό. Να ολοκληρώσω το ερώτημά μου, αν δεν έχετε αντίθεση. Η ανάπτυξη είναι δημοσιευμένη. Κύριε Καλαματιανέ, λοιπόν, όλα αυτά, έστω ότι τα κάνατε, πήραν 40%. Γιατί? Τι πήγε τόσο λάθος? Εγώ λέω δεδομένα. Λέω αποτελέσματα. Και το εκλογικό αποτέλεσμα δεδομένο. Καλό είναι να μιλάμε με αποτελέσματα. Σας είπα τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και άλλα πολλά. Είναι ενδεικτικά. Εγώ να σας τα πιστώσω αυτά τα αποτελέσματα. Αρχές του 2019. Δεν τα εξετίμησε ο κόσμος. Είχαμε αποκατάσταση. Δεν τα επικοινωνήσατε σωστά. Τι πήγε λάθος? Και η δυνατότητα που υπήρχε πριν τον Αύγουστο το 2018, εν μέσω μνημονίων, ήταν αλυσοδεμένη η χώρα. Με την πτώχευση και την χρεοκοπία που είχαν φέρει. Από τον Αύγουστο του 2018 και μετά είχαμε συγκεκριμένα. Δεν προλάβατε άρα. Το Σεπτέμβριο του 2018 ο πρωθυπουργός, ο πρώην πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας, ανακοίνωσε συγκεκριμένα μέτρα. Έγιναν όλα.
και η μείωση της φορολογίας και η μείωση του ΦΠΑ και η μείωση του. Άρα δεν πρόλαβε ο κόσμος να νιώσει στην τσέπη του τα θετικά μέτρα που εσείς πήρατε αφού βγήκαμε από το μνημόνιο. Οι 120 δόσεις επίσης. Βεβαίως. Τα απαριθμείτε. Ήταν συγκεκριμένα μέτρα. Προσπαθώ να καταλάβω πού θα ήταν. Η αύξηση των συντάξεων κυρίας. Βέβαια δεν πρόλαβε δηλαδή ο κόσμος. Γιατί δεν κύριε Μπουκόρο, σε μία φράση μπορείτε να το πείτε. Κοιτάξτε να δείτε. Κεφαλαιόδες μέγεθος μιας οικονομίας είναι η ρυθμή ανάπτυξης. Γιατί δείχνουν τη μεγέθυνση της οικονομίας. Μετά, το προϊόν της ανάπτυξης μπορεί να μοιραστεί δίκαια ή άδικα και εκεί πραγματικά υπάρχει μεγάλος χώρος συζήτησης. Θέλω να πω ότι 4 προϋπολογισμούς κατέθεσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που εκτιμούσε την ανάπτυξη της επόμενης χρονιάς. Την έγραφε η ίδια η κυβέρνηση. Δεν πέτυχε ούτε μία χρονιά τους δικούς της αναπτυξιακούς στόχους. Εσείς φωνάζετε ότι θα είναι κάτω από το μηδέν συνεχώς. Λοιπόν, ακούστε. Εσείς πετύχατε κάτι. Αυτό τώρα, εσείς ένα στοιχείο του. Έναν αριθμό το πετύχατε. Εμείς τι να πετύχουμε, ρυθμούς ανάπτυξης σε τρεις μήνες. Είχατε εκτιμήσεις. Και 40 χρόνια. Ακούστε, ακούστε, ακούστε. Πετύχατε μια εκτίμηση. Ίσως δεν καταλάβατε αυτό που είπα. Όχι, το κατάλαβα. Εσείς δεν καταλαβαίνετε. Δεν σας φέρει αυτό που σας λέω. Δεν είναι εκτίμηση. Είναι η εγγραφή στον προϋπολογισμό για τους ρυθμούς ανάπτυξης της επόμενης χρονιάς. Εσείς κύριε δεν είστε τυχαίο, κόμμα εξουσίας είστε. Εκτιμούσατε συνεχώς ότι δεν θα πιαστεί τίποτα. Μα και δεν πιάστηκε. Καμία φορά ο ρυθμός ανάπτυξης. Το αντίθετο λέγατε. Μα και δεν αφήστε. Αφήστε. Υπάρχει πράγματι 10 τρίμηνα μια ασθενική ανάπτυξη. Άλλο λέω εγώ. Μέσα από την ΕΕ. Μέσα από την ΕΕ. Έγραφε στον προϋπολογισμό του 2018 που κατατέθηκε το Νοέμβριο του 2017 ότι θα έχουμε 2,5% ανάπτυξη. Τις προβλέψεις του Διεθνούς στο 1,4. Την επόμενη χρονιά έγραφε ότι θα έχουμε 2,8. Τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τώρα, για τις δικές σας, για τη δική σας ανάπτυξη. Ότι η Κομισιόν είπε ότι η ρυθμή ανάπτυξης θα είναι αυτή και ενέκρινε από 4 λέγατε, 2,8 έχετε βάλει στόχο. 4, βεβαίως το 4 είναι ο στόχος. Την επόμενη και τη μεθεπόμενη χρονιά και ξεκινάμε με. Μα τα κατεβάζουν τα όρια και. Κύριε Μπουκόρο, οι διεθνείς οργανισμοί κατεβάζουν τα ποσοστά της ανάπτυξης. Οι προβλέψεις τους είναι χειρότερες. Θέλετε να βάλουμε ένα στοίχημα ότι θα είναι κάτω από δύο. Η Κομισιόν πρέπει να πάρει στον κύριο Κατρίνη. Θέλετε να βάλουμε ένα στοίχημα. Θα βάλουμε στοίχημα ότι θα είναι κάτω από δύο. Νομίζω υποβιβάζουμε. Έμα δεν υποβιβάζουμε. Θα πρέπει να βλέπουμε τη διεθνή πραγματικότητα. Κύριε Μπουκόρο, μια φράση ξεκινήσαμε και κάνατε εισήγηση πάλι. Η Κομισιόν ενέκρινε πλήρως τον προϋπολογισμό και συμφωνεί και με και τελεία. Για τους ρυθμούς ανάπτυξης. Και τελεία. Ευχαριστώ. Κύριε Καλαματιανέ, να ολοκληρώσετε την τοποθέτησή σας. Όλοι οι οργανισμοί λένε ότι είναι περαισιόδοξο η το σχέδιο αυτό. Όλοι οι οργανισμοί. Εδώ θα είμαστε, κύριε Μπουκόρο. Παράκληση, μην διακόπτετε. Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Μας βρίζουν οι τηλεθεατές στα mail. Παράκληση. Ένας-ένας. Για το αναπτυξιακό. Πράγματι, στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο περιέχεται μια διάταξη, το άρθρο 179, που περιγράφει τι. Τη δυνατότητα των Δήμων να παρέχουν, να εκχωρούν υπηρεσίες σε ιδιώτες. Μέχρι τώρα η διάταξη έλεγε ότι για να γίνει αυτό σε συγκεκριμένες υπηρεσίες έπρεπε να υπάρχει απόλυτη πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο και να αποδεικνύει ο Δήμος ότι δεν μπορεί να εξυπηρετήσει αυτή τη δημόσια υπηρεσία με ίδια μέσα. Mm-hmm. Καταργούνται και τα δύο αυτά. Και αυξάνονται οι υπηρεσίες που δίνονται σε ιδιώτες. Εδώ υπάρχουν θέματα συναλλαγής, υπάρχουν θέματα γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί ενώ μπορεί ένας Δήμος να εκτελεί μια δημόσια υπηρεσία με λιγότερα χρήματα να το δίνει σε ιδιώτες που αποδεικνύεται ότι είναι περισσότερα τα χρήματα. Ο κύριος Πολάκης απέδειξε και είπε το πρωί ότι στον Ευαγγελισμό όταν ήταν ιδιώτες στην Καθαριότητα για παράδειγμα το κόστος ήταν 4,3 εκατομμύρια. Με τις καθαρίστριες και τις αναθέσεις και τις συμβάσεις έργου ήταν 2,4 εκατομμύρια. Κέρδος για το δημόσιο. Τώρα θέλουν να ξαναγυρίσουν σε αυτό το αλυσβερίσι. Πόσο 4,3 και μετά ήταν 2,4 λέτε. Έτσι, σε όλα τα νοσοκομεία υπήρχε μείωση του κόστους. Στο νοσοκομείο της Καλαμάτας. Και κέρδος για με χωρίς τους εργολάβους. Με απευθείας συμβάσεις εργασίας με τον κόσμο που καθαρίζει. Λεπτό, να προσθέσω και κάτι σημαντικό. Με αυξήσεις αμοιβών των εργαζομένων. Καλά, αυτό εξυπακούει. Όχι, παίρναν περισσότερα από όσα παίρναν από τον εργολάβο. Μα προφανές δεν είναι αυτό γιατί ο εργολάβος επιθετεί. Το θέμα είναι πόσα έπαιρνε ο εργολάβος εκεί. Και παρόλα αυτά υπήρχε μία.
ευκαιρία στους εργαζόμενους. Έτσι ακριβώς. Αύξηση αμοιβών, μείωση δαπάνης. Κύριε Κατρίνη, είστε εισηγητής από την πλευρά του κινήματος αλλαγής στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο. Πείτε μας και εσείς τη γνώμη σας. Παρακαλώ σύντομα και μην απευθύνετε στον κύριο Μπουκόρο, γιατί θα εκμανεί πάλι. Ο κύριος Μπουκόρος είναι πάντα αγωνιστικός. Δεν ξέρω ότι δίνει μάχες και στη Μαγνησία αλλά και στη Βουλή και αυτό πρέπει να γνωρίσουμε. Έτσι. Εδώ η κριτική είναι πολιτική, δεν είναι προσωπική. Σαφές. Και ο κύριος Μπουκόρος είναι από τους βουλευτές που πάντα διακρίνονται για την παρουσία του έτσι, και την δυναμική του. Αυτό είναι να το πούμε. Κοιτάξτε, το αναπτυξιακό νομοσχέδιο, κυρία Γιάμαλη, εμείς το έχουμε πει. Συνενέσεις βλέπω και την άλλη Νέα Δημοκρατία. Όχι, πρέπει να αναγνωρίζετε η προσφορά. Αλήθεια είναι, αστείευομαι. Λοιπόν, το νομοσχέδιο κάθε άλλο παρά αναπτυξιακό είναι. Εμείς το είπαμε αυτό και στην συζήτηση στη Βουλή. Το 1/3 των διατάξεων αφορά θέματα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Ο ίδιος ο κύριος Γεωργιάδης μέσα στη Βουλή είπε ότι τέλος πάντων δεν γκομίζει κάτι φοβερό και εντυπωσιακό, αλλά περισσότερο διευκολύνει και επιταχύνει κάποιες διαδικασίες. Αυτό βεβαίως θα πρέπει να το συνδυάσουμε και με τις γενικότερες προβλέψεις του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης, που και το λέγατε την Τρίτη μπαίνει το προσχέδιο του προϋπολογισμού για συζήτηση στη Βουλή, που μιλάει για αριθμούς ανάπτυξης 2,8% το 2020 και το βασίζει σε δύο πυλώνες. Ο ένας είναι η αύξηση των επενδύσεων και το δεύτερο είναι η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης. Εγώ δεν ξέρω αν επί ΣΥΡΙΖΑ η Ελλάδα έχει γίνει παράδεισο επενδύσεων. Θυμάμαι ότι ήταν παγκόσμια πρωταθλήτρια στην υπερφορολόγηση και στο δίκτυο επενδυτικού κλίματος ήμασταν στις τελευταίες θέσεις. Έτσι, αυτό. Είμαι σίγουρος όμως. Εγώ δεν διακόψα κανέναν σε αυτή τη φορά. Ελάτε, κύριε Κατρίνη. Θέλω να πω για τις επενδύσεις και θα σας διαβάσω αυτό που διάβασα στην πρώτη σελίδα, όχι, στην πρώτη σελίδα του οικονομικού εντύπου της καθημερινής της προηγούμενης. Το λέω και την εφημερίδα, γιατί σημασία καθημερινή δεν είναι του κινήματος αλλαγής. Και λέει ότι το νομοσχέδιο αυτό λέει δεν πυροδοτεί την απαραίτητη δυναμική για τη δημιουργία νέου παραγωγικού δυναμικού, αλλά διευκολύνει τις εξαγορές του ήδη υπάρχοντος. Αυτό όσον αφορά την προσέλκυση επενδύσεων, που είναι ο ένας πυλώνας για να έχουμε ανάπτυξη 2,8. Για την αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, εγώ αναρωτιέμαι, κυρία Γιάμαλη, με ποιο τραπεζικό σύστημα που θα μπορέσει να παράσχει ρευστότητα σε επιχειρήσεις, θα μπορέσει να υπάρξει αύξηση ιδιωτικής κατανάλωσης το 2020, όταν μέχρι και τώρα που μιλάμε, ουσιαστικά δεν υπάρχει καμία πρόταση, λύση που να είναι αποδεκτή στο ζήτημα διαχείρισης κόκκινων δανείων. Έχουμε λοιπόν ένα αναπτυξιακό σχέδιο, και το λέω γιατί έχει πολύ διαφημιστεί το σχέδιο Ηρακλής, το οποίο φαίνεται ότι ναυαγεί, γιατί δεν παίρνει και τη συνένεση όχι μόνο των τραπεζών εδώ στην χώρα μας, αλλά και των οίκων αξιολόγησης, το οποίο έχει μια αξία, γιατί καταλαβαίνετε όλα αυτά πρέπει να είναι σε ένα πλαίσιο συμφωνίας. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα νομοσχέδιο το οποίο λέει ότι θα αναπτυχθεί ένα σχέδιο ανάπτυξης. Δεν υπάρχει σχεδιασμός, δεν υπάρχει στοχοθεσία. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη στρατηγική χρηματοδότηση από πού θα προέρθουν οι πόροι και τέλος πάντων ποιες κατευθύνσεις δίνει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Έτσι, κύριε Κατρίνη, μου επιτρέπετε μια ερώτηση, επειδή το έχετε μελετήσει σε βάθος από την διαπιστώνω. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Εάν στο σχέδιο, στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο, υπάρχουν συγκεκριμένοι τομείς της οικονομίας που θεωρούνται ότι η Ελλάδα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα και οι οποίοι ευνοούνται για να γίνουν επενδύσεις σε αυτούς τους τομείς. Αυτό σας λέω, κύριε Τσαγκάνη, δεν υπάρχει, όχι, προσέξτε, μισό λεπτάκι. Εδώ βαφτίζεται το ΠΟΥΔΟΕ, Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, ουσιαστικά όλες οι δράσεις κουμπώνουν με τις δράσεις του ΕΣΠΑ για να είναι συμπληρωματικές. Δεν υπάρχει αυτό που ο κ. Τσογκάνης, είναι πολύ σωστή η παρατήρησή του. Δεν υπάρχουν άξονες και προτεραιότητες ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε αυτή την ανάπτυξη. Όσο δε αφορά τα εργασιακά, εγώ θα πω πάρα πολλά γιατί έχουμε ήδη εκφράσει σαν κίνημα αλλαγής στην κάθε αντίθεσή μας. Θα πω το εξής. Ότι στη χθεσινή ακρόαση φορέων, η οποία ήταν μάλιστα και πολύ ωραία, όλοι οι εκπρόσωποι των εργαζομένων εξέφρασαν την αντίδραση και αντίθεσή τους και οι μόνοι που είπαν ότι είναι πολύ θετικές οι διατάξεις, και νομίζω αυτό δεν είναι τυχαίο, είναι οι εκπρόσωποι του ΣΕΒ και του ΣΒΕ, δηλαδή των βιομηχάνων της χώρας. Αυτό δεν είναι τυχαίο και το λέω γιατί, κυρία Γιάμαλη, εδώ πρέπει να μιλάμε με δεδομένα. Αν διάβαζε κάποιος το εβδομαδίο. Εντάξει, βιομηχανοί δίνουν τις δουλειές όμως, θα πει κανείς. Μισό λεπτάκι, κρούμιση. Αν διάβαζε κανείς το εβδομαδίο δελτίο του ΣΕΒ μια εβδομάδα πριν από την ανάρτηση. Από την ανάρτηση του αναπτυξιακού νομοσχεδίου που περιείχε αυτές τις διατάξεις, θα έβλεπε ότι ουσιαστικά όχι μόνο τις περιέγραφε, ουσιαστικά τις ζητούσε. Λέτε ότι είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του ΣΕΒ το αναπτυξιακό νομοσχεδίο. Ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, χτες, κυρία Γιάμαλη, για να μιλάμε πάλι με δεδομένα, είπε
ότι δυστυχώς υπάρχει ηχηρή απουσία της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Ιδέα αξιολόγηση συνεπειών ρύθμισης που συνοδεύει το νομοσχέδιο λέει ότι η μοναδική θετική επίπτωση στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, ξέρετε ποια είναι? Ότι με το που θα μπαίνουν στο γεμί και θα καταχωρούν τα στοιχεία, αυτά θα καταχωρούνται και θα παίρνουν αυτομάτως στην πράξη. Είναι η μοναδική θετική επίπτωση που το ίδιο το νομοσχέδιο αναγνωρίζει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που θέλω να σας υπενθυμίσω ότι είναι το 97% της επιχειρηματικότητας στη χώρα και απασχολούν το 87% των εργαζομένων, κυρία Γιάμαλη, που σύμφωνα με την τελευταία έρευνα αμείβονται στον ιδιωτικό τομέα με μέσο μισθό στα 430 ευρώ. Άρα κανένας δεν μπορεί ούτε να πανηγυρίζει ούτε να επιχαίρει για μείωση ανεργίας, έτσι, και τους δείκτες και τα νούμερα της Εργάνης, όταν ο μέσος μισθός είναι 430 ευρώ και την ίδια στιγμή στο υπερταμείο κάποιοι θα παίρνουν 7.500 ευρώ με τη βούλα συγκεκριμένων βουλευτών της συμπολίτευσης σε λίγες ημέρες από τώρα. Μάλιστα. Κύριε Κρυθαρίδη, τι λέτε εσείς για το αναπτυξιακό νομοσχέδιο, τι σας αρέσει, υπάρχει μάλλον κάτι να σας αρέσει? Κοιτάξτε, ίσως πραγματικά το μοναδικό που θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε εμείς είναι στο γεμί, ας πούμε, με την αδειοδότηση, ας πούμε, την εύκολη αδειοδότηση. Υπήρχε ήδη, επαναλαμβάνω. Ναι, εντάξει, με τις υπηρεσίες μιας τάσης, αλλά τον διευκολύνει ακόμη περισσότερο με ένα mail. Εν πάση περιπτώσει. Πέρα από αυτό το οποίο έχει καταδεικνύει και το αναπτυξιακό νομοσχέδιο και το προσχέδιο του προϋπολογισμού είναι ακριβώς ότι το μνημόνιο είναι εδώ. Ούτε έχει φύγει, ούτε έχουμε ξεφύγει. Τα ζητάνε οι δανειστές δηλαδή αυτά, λέτε, ή είναι η ιδεολογία της Νέας Δημοκρατίας? Εντάξει, γιατί άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Η ιδεολογία της Νέας Δημοκρατίας, εντάξει, δεν παρεκκλίνει και από τα μνημόνια, γιατί ουσιαστικά πρόκειται για ένα αναπτυξιακό νομοσχέδιο. Ναι, είναι άλλο να σου τα φοράνε τα μέτρα όμως και είναι άλλο να τα θες εσύ. Κάνω λάθος? Έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά αυτό το οποίο και εδώ καταδεικνύεται είναι, ας πούμε, όσον αφορά το ΙΠΕΔ. Έτσι, δηλαδή, γιατί να αμείβονται αυτοί οι άνθρωποι με τέτοιες θεώρητες αμοιβές? Γιατί για την ευεργεσία που κάνουν στον τόπο με το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας? Αυτό δεν ξέρω αν είναι οι ιδεολόγοι μας Νέας Δημοκρατίας. Μπορεί να είναι και μέρος του ιδεολογήματός της, ή αν είναι έξωθεν, ας πούμε, επιβολή. Αλλά και πέρα από αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι ακριβώς όλο το αναπτυξιακό νομοσχέδιο είναι βγαλμένο πραγματικά από τα πιο σκοτεινά εγχειρίδια των οικονομικών της προσφοράς. Δηλαδή αυτά τα οποία θέτουν θεσμικά τις επενδύσεις, την ανταγωνιστικότητα, την αμφιλεγόμενη, τις επιχειρήσεις και όλα αυτά, πολύ μπροστά από τους ανθρώπους, από τους εργαζόμενους, από το περιβάλλον, από όλα αυτά τα οποία έρχεται με ένα ακόμα πλήγμα αυτό το νομοσχέδιο να καταστρέψει. Έτσι, μιλάμε για εργασιακές σχέσεις που ακόμα περισσότερο δυσχεραίνεται η θέση των εργαζομένων, έτσι, με τρομερές αλλαγές. Μιλάμε για ένα περιβάλλον όπου οι συντελεστές δόμησης θα δίνονται όπως τις θέλει ο επενδυτής και με όποιο τρόπο θέλει. Ευτυχώς που προλάβαμε τουλάχιστον και τους αγιαλούς που είχε βάλει στην αρχή μέσα ο κύριος Γεωργιάδης. Δηλαδή, η αρρωή ήταν αυτό, δεν επιβεβαιώθηκε? Όχι, είχε βγει στη διαβούλευση το νομοσχέδιο. Είχε τον αγιαλό για τα ναυπηγές Καραμαγκά, να είμαστε συγκεκριμένοι. Όχι για την τσιμεντοποίηση των αγιαλών. Αυτό είχε βγει ως διαρροή στην Καθημερινή και απεσήρθη. Καλά. Φαντάζομαι ότι δεν θα ήταν κάτι που θα ήταν και πολύ έξω, ας πούμε, από το αναπτυξιακό μοντέλο, ας πούμε, που ονειρεύεται ο υπουργός ανάπτυξης. Θα έρθουμε σε εσάς, κύριε Μπουκόρο, να ολοκληρώσει όμως όλο το πέρα κύριε. Από όλα αυτά που έχει τη σημασία του είναι ότι βλέπουμε ακριβώς όπως είπαμε και πριν, οι δήμοι ουσιαστικά, οι υπηρεσίες των δήμων σε ιδιώτες. Η υγεία έχουμε ακούσει για ΣΔΙΤ μέχρι και στο ΕΣΥ, για σύμπραξη ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Η παιδεία επίσης ήταν με την εξίσωση με τον κολεγίο κτλ. Δηλαδή μια γενικότερη έτσι λογική όπου οτιδήποτε είναι δημόσιο, κοινωνικό κτλ. Πρέπει να εξορκιστεί πάση θυσία. Και από την άλλη, ό,τι είναι ιδιωτικό και εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα και αυτό το οποίο λέμε εμείς για την ντόπια παρασιτική ολιγαρχία και όχι μόνο ντόπια, είναι το πρώτο πρόταγμα, ας πούμε, της κυβέρνησης και φυσικά και των εταίρων μας. Γιατί εμείς, ξαναλέω, δεν πιστεύουμε ότι όλα αυτά λειτουργούν ανεξαρτήτως αυτού του πλαισίου, στο οποίο συνεχίζουμε να βαίνουμε μέσα σε αυτή τη χρονοπαρικία. Μάλιστα. Αναστασία, μου επιτρέψεις. Δεν προλαβαίνω να σου δώσω το λόγο, το παίρνεις μόνος. Κοίταξε,
Είναι κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα βλέπουμε σε βάθος. Mm-hmm. Είπε ο κύριος Κατρίνης ότι υπάρχει για τη μικρομεσαία επιχείρηση ένα ευεργετικό μέτρο. Όχι, λέει το μόνο που αναγνωρίζει. Το μόνο. Ως θετικό. Ναι. Θετικό. Λοιπόν, υπάρχει όντως τέτοιο μέτρο. Ρωτώ και τους ίδιους που λένε ότι είναι θετικό. Και ρωτάω γιατί. Ωραία, εγώ πήγα σήμερα και πήρα το γεμί αμέσως το αφημί μου. Ναι. Πότε θα λειτουργήσει η επιχείρησή μου? Πότε θα λειτουργήσει? Μετά από 4 μήνες. Όταν θα μπορέσω να ανοίξω λογαριασμό στην τράπεζα. Ναι, το έχουν. Έχει μια αξία αυτό το πράγμα. Έχει μια αξία, εντάξει. Ποια αξία? Στην πραγματικότητα. Ακούστε. Ακούστε, κύριε Κατρίνη. Μισό λεπτό. Να πούμε ένα πραγματάκι πολύ απλό. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, η κυβέρνηση, το αναπτυξιακό, να βάλει το εξής πολύ απλό. Ανοίγει αμέσως ο λογαριασμός. Είναι προσωρινός μέχρι να τον εγκρίνουν. Γιατί στη τελική ανάλυση τι κάνεις από εκεί? Παίρνεις λεφτά από κάπου? Τι είναι? Ένας τροχονόμος είναι. Μπαίνουν λεφτά, φεύγουν για να πληρωθεί, να λειτουργήσει, να πληρωθούν οι άνθρωποι, να πληρωθούν οι προμηθευτές. Να, η επιχείρηση δεν λειτουργεί. Και να πω και κάτι άλλο. Λέμε όλα αυτά. Έχει κάνει τίποτα η κυβέρνηση για να προστατεύσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τους κεραυνούς της εφορίας, που μπαίνει ξαφνικά μέσα στο λογαριασμό, μπαίνει στο λογαριασμό χωρίς να προειδοποιεί, χωρίς και αφαιρεί ό,τι βρίσκει. Δηλαδή μιλάμε για τρέλα. Σήμερα το πρωί, χθες το πρωί, με πήρε φίλος που άνοιξε το λογαριασμό του και τρελάθηκε. Λέει, πώς θα πληρώσω εγώ, παιδί μου, τους φίλε μου, μου λέει τώρα, τους εργαζόμενους, στο τέλος του μήνα. Μάλιστα. Μπήκαν χειρότερα και από τις ενέργειες των τοκογλύφων είναι αυτές. Μπήκαν και μου πήρανε απροειδοποίητα. Τις οποίες ζούμε όμως 7-8 χρόνια. Καμιά αντίρρηση, αλλά τι θα πρέπει να συνεχίζεται. Και κακός ο ΣΥΡΙΖΑ στα χρόνια του επέτρεπε να γίνουν τέτοια πράγματα. Δεν δυνατόν οποιοδήποτε αποφασίζει και λέει μπαίνω και τα παίρνω. Μάλιστα. Επειδή έτσι γουστάρω. Αυτό είναι. Είναι παρά 9, 2 παρά 9, κύριε Μπουκόρο. Τα είπα. Ένα λεπτό. Θα προσπαθήσω ένα λεπτό. Κοιτάξτε, έγιναν πολλές εκτιμήσεις. Δεν γίνεται όμως όταν υπάρχουν 3 κόμματα αντιπολιτευόμενα και 2 δημοσιογράφοι, δεν μπορείτε να τα καλύψετε όλα. Για να είναι περασμένη η ώρα, μην ταλαιπωρούμε άλλο τους τηλεθεατές μας. Εγώ ταλαιπωρώ τους τηλεθεατές. Όχι εμείς με τις αντιπαραθέσεις εννοώ και όλα αυτά. 9 λεπτά, έχετε το 1,5. Ελάτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την γενναιοδορία σας. Ενδεχομένως να μην το χρειαστώ και αυτό. Ή έλεγε ο κύριος Λουτσογιάννης για τις κατασχέσεις. Όχι ότι δικαιολογεί τη συνέχιση μιας τέτοιας τακτικής. Θυμίζω απλά ότι το τσουνάμι κατασχέσεων έγινε την προηγούμενη τετραετία με 2,5 εκατομμύρια κατασχέσεις. 6.000 κατασχέσεις τη μέρα, κυρία Γιάμαλη. Από εκεί και πέρα το πολιτικό σχόλιο. Έρχονται, κύριε Μπουκόρο, μετά τις 120 δόσεις. Είπα, δεν είναι επιχείρημα. Το δεύτερο ζήτημα, μιας και μου δίνει πάλι πάσα ο κύριος Λουτσογιάννης, ο οποίος είναι καλός πασαδόρος. Κάναμε το νόμο για τις 120 δόσεις που ήταν σαφώς καλύτερος από τον προηγούμενο, έδωσε δυνατότητα σε πάρα πολύ κόσμο να μπει για τις 80. Βελτιώσατε τον προηγούμενο. Ναι, βεβαίως. Σωστό. Και εντάξατε και τις επιχειρήσεις. Βεβαίως, εντάξαμε και τις επιχειρήσεις. Πολύ καλά κάνετε. Και αυτό δεν αποσκοπούσε στη διευκόλυνση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Ξέρετε πόσες φορές έχουμε πει μπράβο από αυτή την εκπομπή. Πολύ καλά κάνετε. Και για την αύξηση. Όχι, γιατί λέγατε προηγουμένως. Και στο ΣΥΡΙΖΑ κάναμε κριτική από εδώ που δεν ένταξε. Αυτό ούτε είναι άλοθη για μας η κακή πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, σας λέω ότι εμείς κάναμε κριτική γιατί κάτι είπατε. Ακούστε, δεν τα λέγαμε. Ακούστε, λένε ότι τι έκανε αυτή η κυβέρνηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το να δώσει τη δυνατότητα που είχε αφαιρέσει ο ΣΥΡΙΖΑ στη μικρομεσαία επιχείρηση να ρυθμίσει τις οφειλές της προς τα ασφαλιστικά ταμεία και προς την εφορία είναι μικρό πράγμα. Δεν της κάλυψε ένα restart, μια επανεκκίνηση. Καλό είναι. Τι μεγαλύτερο από αυτό. Τι μεγαλύτερο. Είναι επανεκκίνηση, της δίνεις το δικαίωμα να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Ναι, αλλά μας πάρετε τα λεφτά από το ταμείο και επειδή πραγματικά στο 1,5 λεπτό. Το οποίο έχει πέρασει, όποιος έχει μπει, κύριε Λουτσογιάννη, όποιος έχει μπει στη ρύθμιση δεν κινδυνεύει με κατασχέσεις. Όποιος δεν έχει μπει στη ρύθμιση κινδυνεύει με κατασχέσεις. Αν την υλοποιήσει, έτσι, να το πούμε και αυτό. Αν την υλοποιήσει. Όσο την υλοποιεί, κύριε Κατρίνη, είναι το σωστό. Όσο την υλοποιεί. Η χαμηλή προστασία παραμένει, μην τρομοκρατηθεί ο κόσμος. Ναι, βεβαίως. Έτσι, τα 1950. Βεβαίως, αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι μισθολογία. Το λέω για τον κόσμο. Εμείς λέμε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις τώρα.
Κύριε Κατρίνη, όσο υλοποιείτε, βεβαίως, τι θέλετε να πείτε, ότι να πάψει να υλοποιείτε η ρύθμιση. Δεν έχετε φίλους στη Μαγνησία που δεν μπορούν να υλοποιήσουν την πτώση, να την ικανοποιήσουν. Έχω όμως και δεκάδες χιλιάδες φίλους, μικρομεσαίους επιχειρηματίες, εμπόρους και επαγγελματίες, που είδαν ως μάνα εξ ουρανού αυτή τη ρύθμιση. Το μόνο παρήγορο είναι ότι να πάμε στην Ηλία των κύριων Μουκόρο, παράκληση. Ολοκλήρωσα, δεν πέρασε το 1,5. Εντάξει, κάνει το 1,5. Λοιπόν, λέω το εξής, γιατί δεν μπορώ να απαντήσω εκ των πραγμάτων σε όλα. Δεν κάνουμε πάντως κάτι που δεν είπαμε προεκλογικά. Κάνουμε αυτά για τα οποία μας ψήφισε. Δεν είχατε πει πάντως. Αυτά δεν υπάρχουν να ψήφισε. 16% αυξήσει υπάρχουν εκεί. Ακούστε λίγο. Εφαρμόζουμε το πρόγραμμα για το οποίο ο ελληνικός λαός μας έδωσε κοντά στο 40% και 158 ευρώ. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Κύριε Καλαματιανέ, σας παρακαλώ παράκληση μία φράση, γιατί ξέρετε εμάς η δέσμευσή μας είναι απέναντι σε αυτόν τον κόσμο που στέλνει τα μηνύματα πρώτα και κύρια και οφείλω να τα διαβάζω. Ελάτε, μία φράση γιατί ο κύριος Μπουκόρας. Οι συμπατριώτες μας στην Ηλία γνωρίζουν πολύ καλά ότι και οι 120 δόσεις και η μείωση του έμφυα και η αύξηση των συντάξεων χειρίας και η 13η σύνταξη ψηφίστηκαν και εφαρμόστηκαν επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα έρχεται η Νέα Δημοκρατία και οικειοποιείται αυτές τις διατάξεις, ψηφισμένες, δεδομένο, και η μείωση του ΦΠΑ στην ενέργεια, στη ΔΕΗ, που τώρα έρχεται η Νέα Δημοκρατία και λέει δεν αυξάνονται τα τιμολόγια γιατί υπήρχε μείωση του ΦΠΑ που είχαμε ψηφίσει εμείς. Αποδεικνύει ότι η δρομολόγηση που έχει γίνει είναι πολύ θετική. Δεν μπορεί να πει η Νέα Δημοκρατία ότι παρέλαβε καμένη γη. Ανέφερα πριν συγκεκριμένα δεδομένα και το αποδέχονται αυτό. Πράγματι λένε ότι δεν παρέλαβα καμένη γη. Άλλα έλεγαν προεκλογικά, άλλα λένε τώρα. Από εκεί και πέρα θα ήθελα να πω ότι ειδικά αυτό το αντιαναπτυξιακό νομοσχέδιο ουσιαστικά είναι απέναντι και στη μικρομεσαία επιχείρηση. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θέλουν να υπάρχουν καλά αμοιβόμενες δουλειές, γιατί δραστηριοποιούνται στη χώρα και ξέρουν ότι οι καλά αμοιβόμενες δουλειές, η αύξηση του κατώτατου μισθού, η κατάργηση του υποκατώτατου που κάναμε, που ουσιαστικά οδηγούν σε αύξηση της ζήτησης και αύξηση της κατανάλωσης. Mm-hmm. Αυτό θέλουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτό θέλει η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και θέλει επίσης τις δύο ρυθμίσεις που έφερε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και τις 100 δόσεις και τις 120, ενώ την πενταετία 2010-2014 δεν είχε έρθει ούτε μία ρύθμιση. Μας χρεοκόπησαν, μας έβαλαν στα μνημόνια. Μία ρύθμιση για τους μικρομεσαίους και για τις επιχειρήσεις δεν είχαν φέρει. Εσείς δεν μας βάλατε στα μνημόνια, κύριε Καλαματιανέ. Οικειοποιούνται. Μα δεν κάθεστε λίγο. Μα δεν μπορώ να μην το πείτε. Ελάτε, κύριε Καλαματιανέ. Οικειοποιούνται λοιπόν. Λένε ότι είναι δικιά τους, λένε ότι είναι δικιά τους η ρύθμιση των 120 δόσεων. Ο κόσμος ξέρει και ποιος μας χρεοκόπησε και ποιος μας έβαλε στα μνημόνια και ποιος κυβερνούσε πριν τα μνημόνια. Το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Σας είπα, δύο ρυθμίσεις έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ και τις 100 δόσεις και τις 120. Εσείς λέτε ότι είναι δικιά σας η 120. Δεν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Την επέκτηνε η Νέα Δημοκρατία. Βάλατε, συμπεριλάβατε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όλες τις επιχειρήσεις. Κύριε Κατρίνη. Τις 120 δόσεις. Βεβαίως. Να μιλήσει η Ηλία. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό δεν έχουμε παραπάνω. Θα μου επιτρέψετε να κλείσω λίγο με μια αναφορά σε ένα ζήτημα που αφορά τον νομό Ηλίας και εντάρτο με τη ευκαιρία και τη παρουσία του κ. Καλαματιανού, που θέλω να σας πω ότι. Να συγχυμιστερευτώ, είμαστε και συμμαθητές στο σχολείο, έτσι. Ήταν ένα χρόνο μεγαλύτερο που αποκαλύψατε. Αυτό θα το κρίνουν οι τηλεθεατές, αν φαίνεται ή όχι. Νομίζω ότι μπορεί να φαίνεται και μικρότερο ο Καλαματιανός. Λοιπόν, επειδή χθες βρεθήκαμε και οι δύο σε μια πρωτοβουλία που έγινε στο Σύνταγμα από συλλόγου Ηλίων τη Αττική για το γνωστό θέμα του δρόμου Πάτρα Πυργό. Μα το στέλνει ο κόσμο αυτό. Και επειδή εγώ θα φύγω, κυρία Γιάμαλη, μετά την εκπομπή θα πάω από αυτή τη διαδρομή και θα πάω στην Ηλία, έτσι. Στον δρόμο Καρμανιόλα, ο οποίος είναι ένα σύγχρονο εφήρι της Άρτας, και το λέω αυτό γιατί δυστυχώς είδα χτες και ενημερώθηκα από τα social media ότι ο κύριος Καραμαλής, τον οποίο έχουμε κάνει δύο ερωτήσεις, ο υπουργός, βεβαίως, έκανε σύσκεψη βουλευτών της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς να τους ενημερώσει, δεν ξέρω ποιες είναι οι προθέσεις της κυβέρνησης για τον δρόμο, αν θα πάει στην προηγούμενη λύση που είχε προκρίνει ο κύριος Σπύριτης με μεγάλη καθυστέρηση, αλλά που είχε φτάσει σε ένα σημείο, αν θα κάνει εκ νέου μία εργολαβία. Έχουν περάσει τρεις μήνες και από τις εκλογές. Δεν ξέρουμε μέχρι σήμερα τι θα γίνει με αυτόν τον δρόμο και τι θα επιλεγεί. Και θέλω, δράτω με τις ευκαιρίες της παρουσίας του κύριου Μπουκόρου, που ξέρω ότι έχει λόγο και παρεμβαίνει,
να μεταφέρει στον κύριο Καραμαλή, αν έχετε βγει καλοσύνη, να ενημερώσει όλους τους βουλευτές της Ηλίας για το ποιες είναι οι προθέσεις της κυβέρνησης και να αφουγκραστεί, κύριε Μπουκορό, να αφουγκραστεί, προσέξτε, να αφουγκραστεί τις αποφάσεις και των 7 δημοτικών συμβουλίων της Ηλίας που ζητούν εδώ και τώρα να ληφθεί άμεσα απόφαση και να δρομολογηθεί η υλοποίηση του Πάτρα Πύργος κάθε μέρα. Όχι, εγώ είμαι υπέρ της ολοκλήρωσης του έργου το συντομότερο δυνατό. Έχουν περάσει 4 μήνες, κύριε Μπουκόρο, και η κυβέρνηση δεν έχει πει τι θα κάνει. Όχι, δεν υπάρχει παραπάνω κουβέντα. Σας παρακαλώ, είναι 1:59. Ο κύριος Καλαματιανός συνυπογράφει αυτά που είπα. Πρέπει να κλείσω και συνεχίζω. Πολύ αρνητικό το ότι έγινε αυτή η σύσκεψη χωρίς εμάς, τους βουλευτές αντιπολίτευση. Ήταν απαράδεκτο. Κύριε Κρυθαρίδη, καταλαβαίνω. Ο λαός θέλει ενημέρωση. Κύριε Καλαμπάκη, κύριε Κρυθαρίδη, ολοκλήρωση του δρόμου τώρα να μην από κανένα υπουργό για κανένα θέμα της μαγνησίας. Τρινούμε θύματα. Κύριε Κρυθαρίδη, σας παρακαλώ. Ευχόμαστε να αναλυθεί το ζήτημα και θα μεσολαβήσει και ο κύριος Μπουκόρος, που είναι ένας δίκαιος άνθρωπος, αν μη τι άλλο. Κύριε Κρυθαρίδη, μία φράση. Μία φράση, πραγματικά. Γι' αυτό που είπα και πριν, για την προαναγγελία της κυβέρνησης για τη μείωση του 5% στην προκαταβολή φόρου, δηλαδή το 100 στο 95, η μόνη φράση που θα πω σε αυτό είναι «Wow». Αυτό, πραγματικά. Το έχετε κάνει και το έχετε κατοχυρώσει το «Wow» ούτως ή άλλως. Θανάση μου, να σε ευχαριστήσω. Καληνύχτα. Καμία φράση. Καληνύχτα. Σπύρο μου, να σε ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Μπουκόρο από τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Καλαματιανό από το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ ευχαριστώ και τον κύριο Κατρίνη από το Κίνημα Αλλαγής. Θα ξανάρθετε πιο ήσυχοι όμως, γιατί αλλιώς θα έχουμε πρόβλημα. Να ευχαριστήσω τον κύριο Παύλο από το Βύρονα, που λέει: κύριε Καλαματιανέ, κάνατε τις εκλογές πρόωρα και δώσατε την νίκη στη Νέα Δημοκρατία. Τον κύριο την κυρία Ευαγγελία, όπου λέει ότι ο Μπουκόρος μας έχει κουράσει πολύ, μιλάει πολύ. Την κυρία Μαρία από τη Νέα Ιωνία. Η Νέα Δημοκρατία βγήκε γιατί πλήρωσε πολλά εισιτήρια για να πάνε να ψηφίσουν. Την κυρία Ιωάννα, κύριε Μπουκόρο, τον υποκατώτατο μισθό, ποιο τον εφήβρε, έτσι ρωτάω. Την κυρία Σοφία από Αργυρούπολη. Κύριε Καλαματιανέ, η συμφωνία των Πρεσπών είναι συνδικολόγηση εν καιρό ειρήνη. Τον κύριο Γιώργο από Γλυφάδα, φλιαρείτε, λέει, δεν είναι συζήτηση επίπεδου αυτή. Τον κύριο Στέφανο από τη Μαγούλα, κύριε Μπουκόρο, λέτε ψέματα. Εξαδέρφου μου, δεν πήρε ούτε ένα ευρώ αύξηση στην σύνταξη χειρίας. Κυρίες και κύριοι, ραντεβού Παρασκευή. Τα με καμία κουβέντα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλό ξημέρωμα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο Παρασκευή, ακριβώς τα μεσάνυχτα. Γεια σας.